Λοιπόν, είναι μερικοί από τους δικούς μας που είναι κανονικά, μου είπε ο Λάμβρος ότι είναι στο Σύνταγμα, άλλοι έχουν την επέτειο, θα κάνουμε βέβαια αναφορά σε αυτό, γιατί δεν είναι τυχαία αυτή η μέρα. 19 Μαΐου λοιπόν, θα τη βάλω για πρώτη φορά κίτρινη. Άρα θέλω, πώς να το πω, θέλω αυτή εδώ τη σκέψη θα είναι ως σκέψη η μελπομένη είναι εδώ. Ναι, είναι εδώ. Ωραία. Άρα θα είναι η συνέχεια του masterclass που κάναμε την Κυριακή και ταυτόχρονα του μαθήματος που κάναμε με τη μελπομένη. Άρα το χαρήκαμε γιατί πήγαμε βαθιά και στις δύο περιπτώσεις. Άμα είναι δίκη στήλε τον πίνακα του μαθήματος, ωραία. Άρα γιατί θα βάλω τα δύο δεδομένα, γιατί θέλω να το σκεφτείτε με έναν τρόπο διαφορετικό. Θα ήθελα βέβαια επίσης να του στείλεις τον χαιρετισμό που κάναμε για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για τον Καναδά της 19 Μαΐου, αν δεν το είδαν ήδη. Θα ήθελα επίσης να σκεφτείτε ότι σήμερα ο δάσκαλος θα είναι ακόμα πιο κοντά στους πόντιους για όσους παλεύουν για αυτά τα θέματα, αλλά βέβαια με την έννοια των Ελλήνων του πόντου. Και να καταλάβετε επίσης ότι μπορεί να είναι μια επέτειος η οποία μας στενοχωρεί. Είναι αυτό που έλεγα και για τον Καναδά. Άρα υπάρχει βέβαια το θέμα, αν θέλετε, της γενοκτονίας. Θα συζητήσουμε και τη διαφορά με το θέμα της εθνοκάθαρσης, εφόσον το συζητήσαμε. Όχι για να θυμηθούμε βλακίες, άρα για να το διευκρινίσουμε σε σχέση με αυτά που θα πούμε, πώς θα το συνδυάσουμε. Θα ήταν αδύνατο να μην κάνουμε μία αναφορά στον Λέμκιν. Και υπενθυμίζω απλώς σε όλους, όπως το είχαμε πει και στο Masterclass, ότι ο Λέμκιν θα χρησιμοποιήσει την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για να επινοήσει και να εξηγήσει την γενοκτονία, την οποία, αν θυμάστε καλά, πριν επιλέξει τη λέξη γενοκτονία, την ονόμαζε πράξη βαρβαρότητας. Και μετά θεώρησε ότι αυτό δεν λειτουργεί, γιατί δεν καταλαβαίνουν όλοι τι είναι αυτή η βαρβαρότητα. Αλλά νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνετε επίσης γιατί εμείς μιλάμε σε σχέση με την ανθρωπότητα και τα δικαιώματά της, βέβαια, και πώς συνδυάζουμε την βαρβαρότητα σε σχέση με τη γενοκτονία. Αλλά είναι επειδή είναι πράξη βαρβαρότητας. Αυτό που είχαμε αρχίσει να αναλύουμε στο Masterclass, είχαμε πει ότι αν θέλετε το 1919
δεν έχει μόνο μία ουρά που θα το πάει στο 1908. Είχαμε πάει λίγο πιο βαθιά, όχι μόνο για το 1904, θυμάστε πώς το είχαμε βάλει αυτό το πράγμα. Αλλά στην πραγματικότητα μιλήσαμε και για το 1878, άρα συνθήκη Βερολίνο. Μετά είχαμε πει επίσης σε σχέση και με αυτά τα γεγονότα πώς μπορούσαμε να πάμε στο 1870. Όπου μιλήσαμε για την μάχη Σεντόν. Από την άλλη πλευρά, το 1919, θα καταλήξουμε πρώτον στο 1923, άρα συνθήκη Λοζάνης. Και στη συνέχεια, βέβαια, 1930, Σύμφωνο Φιλίας, βάζω εισαγωγικά για να μην ευρειάζω, με την Άγκυρα. Άρα εδώ θα μπορούσαμε να ρωτηθούμε, okay, τι γίνεται μετά. Υπενθυμίζω, το ξαναβάζω με κίτρινο, ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε κάτι σημαντικό. 1994. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Κάτι που θα έρθει να το ενισχύσει και θα βάλω το πορτοκαλί, βέβαια μόνο τυχαίο δεν είναι. 1996. Έχουμε τώρα την γενοκτονία των Αρμενίων. Και μετά έχουμε ένα κενό, θα το βάλω με αυτό το χρώμα για να θυμίζει τους Ασσύριους. Γενοκτονία των Ασσύριων. Άρα αυτό το όλο πλαίσιο θα μπορούσα να πω ότι είναι η αρχή μιας μορφής αντεπίθεσης. Στο ενδιάμεσο βέβαια θυμάστε ότι ότι έχουμε το 2006, άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήσαμε ζωντανά αυτό. Θυμάμαι ακόμα το τηλέφωνο της Χρύσας Μαυρίδου από την Κομωτινή Θρυλώριο. Ήμουν στο πάρκο του Χρυσού Κεφαλιού και συζητούσαμε στο τηλέφωνο, γιατί ήταν η πρώτη αναφορά που είχαμε γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μετά γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσύριων, όπου ήταν για πρώτη φορά που αναγνωρίστηκαν όχι ως γενοκτονίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006, αλλά ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπενθυμίζω ότι το 1987 είχαμε μια πρώτη αναφορά για γενοκτονία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνώρισε λοιπόν τη γενοκτονία των Αρμενίων και η Ελλάδα έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, βοήθησε πάρα πολύ τότε. Το 2001
Η Γαλλία αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά εδώ η κυβέρνηση της Ελλάδος είχε έναν πολύ αρνητικό ρόλο και αυτό δημιούργησε τριβές και στη σχέση μας με τους Αρμένιους. Ευτυχώς, σε προσωπικό επίπεδο το ξεπεράσαμε χάρη στον Τάσο Παπαδόπουλο. Και έτσι έγινε καλή η επαφή, αλλά ήταν πιο πολύ, αν θέλετε, το κυπριακό που βοήθησε παρά το ελληνικό στοιχείο. Άρα μας έβλεπαν πιο πολύ σαν να ήμασταν από την Κύπρο, επειδή βοηθούσαμε εκεί, αντί να μας βλέπουν απλώς σαν έναν Έλληνα που μπορεί και να συμφωνούσε με αυτά που έλεγε τότε η Ελλάδα για την γενοκτονία των Αρμενίων, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα το αναλύσετε εσείς, να το σκεφτείτε, γιατί θα μιλήσουμε και για άλλα. Τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να μην αναγνωρίσει η Γαλλία την γενοκτονία των Αρμενίων. Τις χρονολογίες τις βλέπετε, 1987-2001, νομίζω ότι μπορείτε να αναλύσετε αρκετά και από μόνοι σας. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω, γιατί όπως σας είπα, το 1919 είναι καλό να έχετε στο μυαλό σας όσο αφορά την επιλογή για την 19 Μαΐου στην πραγματικότητα είναι ο Νεοκλής Σαρής που έδωσε την ιδέα στο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, όπως το λέει και ο ίδιος ο Μιχάλης, ο οποίος θα είναι αυτός που θα κινήσει τα πράγματα για το 1994 και θα τα κινήσει μάλιστα σε επίπεδο πολιτικό, όχι σε επίπεδο συλλόγων. Είναι χάρη στην πολιτική που θα περάσει το 1994 και επιλέγεται αυτή η ημερομηνία 19 Μαΐου για να είναι, αν θέλετε, πιο επιθετική ως προς την Τουρκία, εφόσον η 19 Μαΐου ήταν μια επέτειος. Άρα αυτό δεν πρέπει να το μπερδεύετε. Είναι μια μορφή, αν θέλετε, αντεπίθεσης και είναι καλό να το θυμάστε, γιατί αλλιώς έχουμε μερικούς ανθρώπους που νομίζουν ότι η Τουρκία έβλεπε το 19 Μαΐου πάνω σε μας και το βάζει αυτό επειδή διαφωνεί ουσιαστικά με την απόφαση. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή η απόφαση μάλιστα έγινε η συνάντηση στο Κολωνάκι, όπως το περιγράφει ο Μιχάλης, ζωντανά, δηλαδή το ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο, και εκεί είναι που επέλεξαν την ημέρα, γιατί ήξεραν ότι θα περάσει από τη Βουλή, αλλά δεν ήξεραν ποια μέρα να βάλουν. Άρα βλέπετε ότι έχει ενδιαφέρον, εφόσον η ημέρα 19 Μαΐου, για όσους δεν το ξέρουν, στην πραγματικότητα είναι μια γεωπολιτική επιλογή. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά με την 24η Απριλίου των Αρμενίων, η οποία είναι μια συμβολική επιλογή. Okay. Όλοι οι πόντοι που παρακολουθούν εδώ, θυμάστε τη διαφορά, είμαστε εντάξει, το γεωπολιτικό στοιχείο και τελικά νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό εφόσον μιλάμε για μια γεωπολιτική γενοκτονία, άρα για να περάσεις σε μια μορφή αντεπίθεσης είναι καλό να έχεις αυτό το στοιχείο και να κοιτάξεις το γεωπολιτικό για να είναι εκεί που θα ενοχλήσει περισσότερο τον θήτη
ο οποίος βέβαια είναι θήτης και των τριών. Άρα εδώ μιλάμε για την τριάδα γενοκτονιών. Είμαστε εντάξει. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε περισσότερο σήμερα, επειδή αυτό το θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο το 1919, σας έχω πει, είδα και τα μηνύματα και της Έφης που είναι καλό να κοιτάξεις το βιβλίο του Φωτιάδη και το άλλο δεν πειράζει, είναι καλά τα βιβλία τους ή άλλως, αλλά αυτό είναι θεμελιακό, το λέω ξανά και θα ήθελα απλώς, γιατί βλέπω ότι είναι κάτι που τελικά δεν είναι τόσο κατανοητό και επειδή μιλήσαμε σήμερα και με τη Μελπομένη για την διαφορά μεταξύ εγκυκλοπαίδειας και λεξικού και επειδή συζητήσαμε επίσης για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τώρα, που το ξέρετε, το option, remember, θα δούμε τι θυμάστε ακριβώς. Άρα αυτό που συζητήσαμε ήταν ότι τελικά η λέξη γενοκτονία είναι λέξη ανθρωπότητας. Άρα τι σημαίνει η λέξη ανθρωπότητας, άρα εδώ κυριολεκτικά νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους, είναι μια λέξη που λέγεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, δεν τη μεταφράζεται, ακόμα και όταν, για να είμαστε συγκεκριμένοι, μιλάμε βέβαια για genocide, αλλά τι εννοώ με αυτό, είναι ακριβώς η ίδια έννοια και θυμάστε την επιλογή του ελληνικού στοιχείου και του λατινικού στοιχείου. Έχει πλάκα πως μερικοί δεν πλακώθηκαν από το γεγονός ότι έβαλαν τους Έλληνες και τους Λατίνους μαζί και δεν βρήκαν πάλι μια μορφή αντιπαράθεσης, γιατί αυτό που ήθελε να κάνει ο Λέμκιν είναι να χρησιμοποιήσει τα δύο στοιχεία έτσι ώστε να δείξει μια μορφή παγκοσμιότητας. Αλλά βέβαια όταν εμείς το χρησιμοποιούμε στα ελληνικά το γενοκτονία νομίζουμε ότι είναι εντελώς ελληνική λέξη και εφόσον έχει δύο ρίζες ελληνικές, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Άμα κοιτάξετε ένα σοβαρό λεξικό, και βέβαια τώρα θα μιλήσω και για εγκυκλοπαίδεια, θα δείτε ότι θα πρέπει να κάνω μια αναφορά ότι τελικά είναι η μετάφραση από το genocide, με μια ελληνική ρίζα και μια λατινική, και είναι ένα φαινόμενο που ξέρετε κανονικά αρκετοί μαθητές, όπως έχουμε με τον ζεόλιθο, που είναι μια σουηδική λέξη, η οποία επιλέχθηκε από δύο ελληνικές ρίζες. Και εμείς όταν τώρα το διαβάζουμε ζεόλιθο, νομίζουμε ότι ήταν πάντοτε ελληνικό, ενώ βέβαια γεννήθηκε αυτή η λέξη στη Σουηδία το 1856. Και έχει ενδιαφέρον όσο αφορά τις χρονολογίες, θα το δείτε σε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι ένα γενικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για μένα εδώ αποτελεί μια μορφή εισαγωγής. Άρα για την κυρία Φωτεινή, ας το πούμε πρώτος πίνακας, για να είναι ξεκάθαρο. Πάνω λοιπόν σε αυτό τον πρώτο πίνακα, και γιατί το θέμα της γενοκτονίας, το ξαναβάζω εδώ. Και θα ήθελα να ασχοληθούμε, αυτό είναι πλαισιωμένο, είμαστε εντάξει, τώρα θα ήθελα να ασχοληθούμε με διάφορες λέξεις που σας απασχολούν. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να δείτε είναι η εξορία. Θέλω μετά να δείτε τον διωγμό. Θέλω μετά να σκεφτείτε ότι τι θα ήταν αν είναι απλώς μια μεταφορά
Και νομίζω τώρα καταλαβαίνετε πού το πάω. Και ανταλλαγή. Πληθυσμών. Οκ, άρα ο Λάμπρος ξέρω ότι είναι, δεν είναι εδώ. Η Στέλλα είναι εδώ. Η Στέλλα, βλέπω, Βασιλική είναι εδώ. Πάλι καλά. Η Δέσποινα είναι το κρυφό. Η Ελένη, και η Ελένη που είναι σε πλαίσιο ποντιακό, χαιρόμαστε. Δεν δείχνει ότι δεν χαιρόμαστε για τους άλλους, εντάξει. Απλώς, Αρχιμίδη, δεν ξέρω αν έχεις. Έχεις τελικά ποντιακό στοιχείο? Ναι, δάσκαλε, και είχαμε και άλλο επίθετο τότε. Τα βρήκα επιτέλους. Α, πουλάκι μου, γιατί δεν μου τα λες αυτά? Αυτά είναι καλά νέα. Ποιο ήταν το επίθετο της οικογένειας? Τότε ο παπάς, ο πρόπάπος μου ήταν παπάς που έφερε το χωριό εδώ στην Ψιλιράχη και ήμασταν Εφρεμίδηδες, Παύλα Καραγιανίδηδες. Τότε δηλαδή πιο πολύ τους λέγανε Εφρεμίδηδες. Εφρεμίδης. Γιατί δύο επίθετο? Το Εφρεμίδης, από ό,τι κατάλαβα και βρήκα πληροφορίες, ήταν αυτό που είχαμε τότε, και μετά όταν έγινε όλο αυτό το σκηνικό και αναγκάστηκαν, τους ανάγκασαν δηλαδή, και φτάσαν μέχρι εδώ, κάτι έγινε στην πορεία και αλλάξαν επίθετο. Yeah, για αυτός... Επειδή ήταν ιερέας ο προπάπους, ψάχναν να το σκοτώσουν. Ναι, αυτό το δέχομαι, αλλά δεν είχατε κάποιον Ιωάννη? Δεν βρήκα, όχι. Γιατί είναι, συνήθως, ξέρεις, το επίθετο φτιάχνεται από το ονομαστικό στοιχείο, και όπως έχουμε Καραθεοδωρή, ξέρουμε ότι ο πρώτος ήταν ένας Θεοδωρής, και επειδή ήταν πολύ μαύρος, σκούρος, και Καρά ήταν το τουρκικό, γι' αυτό έχει αυτή την έννοια. Γι' αυτό ρωτούσα αν θα μπορούσε. Ωραία, τέλος πάντων, είσαι ένα ωραίο παράδειγμα. Α, βλέπω και τον Παναγιώτη, άρα είναι και η Ελένη. Έχουμε και άλλους βέβαια που είναι... Α, και από ό,τι φαίνεται και ο Νικόλας Καρασαβίδης, εκτός αν είναι κάτι που δεν είναι ποντιακό, αλλά αυτό θα ήταν το πιο κλασικό. Δάσκαλε. Ναι. Και η Σαβίδου. Α, ωραία. Οκ. Okay. Άρα, όταν έχετε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θα σας ρωτούσα το εξής. Θεωρείτε ότι είναι το ίδιο μια μεταφορά με έναν διωγμό, με μια εξορία? Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα, η μεταφορά μπορεί να το βάλετε και μετακόμιση. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλοί που προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν αυτό το θέμα με την μετακόμιση, ότι τελικά, εντάξει, δεν ήταν ακριβώς εξορία ούτε διωγμός, αλλά ας πούμε ότι η ανταλλαγή πληθυσμών είναι μια διπλή μετακόμιση. Ένα πρόβλημα. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι συχνά μας λένε λοιπόν για το θέμα της εθνοκάθαρσης. Να ξέρετε ότι η εθνοκάθαρση στην πραγματικότητα, γιατί επιλέγουν αυτή την έννοια και όχι την άλλη, είναι ότι εδώ έχουμε την υποστήριξη από την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών 1948, ακριβώς χάρη στο Λέμκιν. Άρα είναι αυτό που καταδικάζεται, είναι η γενοκτονία. Και η γενοκτονία είναι πάλι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο, εφόσον ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα που είναι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Άρα σήμερα, επειδή ξέρω ότι τρώτε μερικά παλιούκια, ειδικά με τις γλώσσες, τις τεχνητές, μετά τα μαθηματικά, σήμερα είπα θα το πάρω λίγο έτσι πιο ήπια και θα αρχίσουμε πράγματα που γνωρίζετε. Έτσι μπορεί και μερικοί και μερικές να πιστέψουν ότι θα συνεχίσω μόνο με πράγματα που γνωρίζετε.
Κανονικά, εδώ είναι όλα καλά, όλα μια χαρά. Θα ήθελα τώρα να σκεφτούμε το εξής. Ξαναέρχομαι στο 1923 και βέβαια στο 1930. Ωραία. Τώρα μπορώ να προετοιμάσω την Ελένη. Ελένη, είσαι εντάξει, αντέχεις? Ελένη Αδαμίδου, λέω. Κάτι πάλι. Ναι, ναι. Ωραία. Και χαίρομαι για αυτά. Ωραία. Που ακούω. Ωραία. Άρα θα δεις τώρα, θα κάνω μερικές ερωτήσεις και θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς γίνεται. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Εδώ σας έχω βάλει την ανταλλαγή. Ανταλλαγή, λοιπόν, θέλει να πει ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Άρα προσέξτε, θα βάλω κάπα και κάπα. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι με το κάπα εννοώ κοινωνία. Μπορεί όμως να εννοώ κράτη. Μπορεί να εννοώ κυβερνήσεις. Άρα, ποιο κάπα λειτουργεί? Άρα, θέλω να σας δείξω το εξής. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα, η Τουρκία κτλ., πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Νομίζω τώρα το έχετε ζήσει και βιωματικά σε σχέση με τα Σκόπια. Όταν λέμε, ας πούμε, η Ελλάδα δέχτηκε αυτό, η Ελλάδα δεν δέχτηκε αυτό. Άρα εδώ θέλω να φανταστείτε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε το πλαίσιο το κοινωνικό. Έχουμε το πλαίσιο το κρατικό. Και έχουμε το πλαίσιο το κυβερνητικό. Άρα, άμα μπερδεύετε και τα τρία, αυτό δεν λέγεται κομματόσκυλο, λέγεται νοητική υστέρηση. Άρα, συνήθως τι γίνεται, υπάρχει μια συμφωνία σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις πάνω σε αυτό το επίπεδο, όπου πρέπει να υπάρχει αποδοχή. Και μετά θα έχει μια επίπτωση στους άλλους. Άρα, η μένα από εδώ, η άλλη από εδώ. Ελπίζω αυτό το σχήμα να το έχετε στο μυαλό σας και θα ήθελα πάρα πολύ να αναρωτηθείτε τι γίνεται όταν έχουμε να κάνουμε με λαό και όταν έχουμε να κάνουμε με έθνος. Δηλαδή, το 1930 είναι το ελληνικό έθνος που συμφώνησε στην Άγκυρα. Είναι ο ελληνικός λαός. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι όταν λέμε μετακινούμε, μεταφορά, ανταλλαγή, ποιος είναι, ποιος. Δηλαδή, δεν θα είναι όλο το έθνος. Ούτε όλος ο λαός, θα είναι, ας πούμε, μία ομάδα. Ανθρώπων, ελπίζουμε, οι οποίοι όμως ερμηνεύονται από αυτό εδώ το πλαίσιο ως λεπτομέρειες. Άρα, ήδη κανονικά εδώ πρέπει να έχετε ένα θέμα. Είναι με ποιο δικαίωμα θεωρούμε ότι αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Άρα, πρώτη ερώτηση είναι λεπτομέρεια γιατί. Ωραία, ποιος θέλει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.
Είναι η Κυριακή, είναι η Φωτεινή, είναι ο Ιωάννης, η Ευαγγελία, ο Παναγιώτης, η Ελένη. Δάσκαλε, να πω αυτό που σκέφτηκα. Ναι, βέβαια. Το θεωρούν λεπτομέρεια, γιατί αυτοί που έχουν την εξουσία πάντα θεωρούν λεπτομέρεια και χειραγωγήσιμο το λαό, τη λεπτομέρεια. Νομίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν, αυτό που έχουν βάλει στο μυαλό τους. Ναι, αλλά αν θες κάνεις μια απάντηση η οποία μοιάζει, αν θες, με κομματικό πλαίσιο. Λίγο πολύ δεν είναι. Εδώ είναι το πρόβλημά μου. Άρα θα το βάλω εδώ. Δεν σου λέω βλέπεις ότι είναι εντελώς λάθος, αλλά με απασχολεί αυτό, γιατί ας πούμε αν ήταν να γίνει ανταλλαγή μεταξύ των βασιλικών, θα συμφωνούσαν οι άλλοι. Το άλλο που θέλω να σου δείξω είναι, έχει σχέση με το ταξικό, δηλαδή είναι το κομματικό το πλαίσιο, το ταξικό το πλαίσιο, είναι ακόμα και το ρατσιστικό το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο που επιτρέπει σε αυτούς να πούν ότι ήταν λεπτομέρεια? Σου δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πού το πάω. Αν στην κυβέρνηση που είχε υπογράψει την ανταλλαγή του πληθυσμού και την ταφόπλακα των ποντίων υπήρχε πόντιος, θα συνοχλούσε? Περισσότερο. Α, αυτό τον πόντιο πώς θα τον έλεγες? Ξεκινώντας από ραγιά, ό,τι χειρότερο μου έρχεται, δεν θέλω να το πω τώρα. Πάνω θα ήταν μια μορφή προδοσίας, συμφωνούμε. Το λιγότερο. Αλλά μπορείς να μου πεις γιατί δεν θεωρείς ότι είναι προδοσία όταν δεν είναι πόντιος? Όταν είναι το αίμα σου αυτό που σε προδίδει και σε καρφώνει, είναι πολύ πιο βαρύ από ότι να είναι... Αλλά πρόσεξε, μόλις λες αίμα, είσαι εδώ, Και εκεί να είμαι, δάσκαλε, ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αλλιώς. Okay. Ποιος μπορεί να βοηθήσει την Ελένη για να μην νευριάσει αμέσως? Πού το πάω, τι θέλω να δείξω μυευτικά? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα τι είναι αδιαφορία. Η αδιαφορία είναι συνθήκη Λοζάνης με τους Αρμένιους. Το βλέπεις? Αυτό είναι αδιαφορία. Γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά για τους Αρμένιους. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα, η αδιαφορία είναι χειρότερη βέβαια από το μίσος. Άρα μπορώ να σου πω ότι στη συνθήκη Λοζάνης, σκέψου το ορθολογικά τώρα, 1923, κάνουν ανταλλαγή πληθυσμού με τους Αρμένιους. Πού πήγες εδώ? Εδώ, είχα σβήσει απλά τον. Ναι, πού, τι έγινε? Κάνουν ανταλλαγή πληθυσμού με τους Αρμένιους? Όχι. Γιατί? Επειδή τους αγαπάνε? Επειδή δεν τους μισούν? Βλέπεις, η συνθήκη Λοζάνης έχει μέσα μίσος για τους Έλληνες και αδιαφορία για τους Αρμένιους. Εδώ είμαστε μόνο το 23. Το 23 σου λέω, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι, αδιαφορία. Το μίσος μπαίνει με τους Έλληνες. Και μια ειδική κατηγορία των Ελλήνων βέβαια, με τους Έλληνες του Πόντου. Εδώ εμφανίζεται το μίσος. Και άμα θες μια απόδειξη που εμφανίζεται το μίσος, μπορεί κάποιος να βοηθήσει τη Θεοδώρα? Πού εμφανίζεται το μίσος εναντίον του ποντιακού στοιχείου? Ποιος το βλέπει? Μέσα στη συνθήκη Λοζάνης εννοώ. Έχει κάποιος κάποια ιδέα? Μήπως στις εξαιρέσεις με τους εταμπλοί και τους κατοίκους... Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
Αυτή είναι η μεγάλη σαβούρα. Η Εταμπλή είναι μόνο οι Κωνσταντινοπολίτες, οι Ήμβροι και οι Τενέδοι. Οι λεγόμενοι εγκατεστημένοι. Και αυτοί οι εγκατεστημένοι τους επιλέγουν έτσι ώστε να είναι εγκατεστημένοι πριν το 1919. Άρα για να μην μπορούν να μπουν σε αυτήν την περιοχή οι πόντοι. Άρα ενώ έχουν κάνει ήδη μια γενοκτονία εναντίον των ποντίων, δεν θέλουν αυτοί που επέζησαν να μπορέσουν να μπουν εδώ μέσα, άρα αυτό τους το απαγορεύουν, γιατί θα είναι ένας τρόπος μπορεί και να επιστρέψουν. Αυτό, Θεοδώρα μου, είναι μίσος. Άρα η Εταμπλή είναι στην πραγματικότητα ένας συμβιβασμός και άμα θες τώρα να μιλήσεις για συμφέροντα, να κοιτάξεις ακριβώς τη συμπεριφορά της Κωνσταντινούπολης, άρα εδώ υπάρχει συμφέρον. Εντάξει, το Ήμβριος και Τένεδος είναι απλώς οι επιπτώσεις. Αλλά αυτό που έχουν σχέση με τη γενοκτονία και με τους πόντιους είναι ότι θέλουν να μην μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο, άρα οι πόντιοι να είναι στο πλαίσιο της ανταλλαγής. Και να μην υπάρχει εξαίρεση εδώ. Καμία εξαίρεση. Ενώ με τους Αρμένιους θεωρούν ότι τα έχουν καταφέρει τόσο καλά που δεν θέλουν πια να υπάρχει καμία αναφορά για αυτούς. Και για αυτό το λόγο, Θεοδόρα μου, οι Αρμένοι κοιτάζουν μόνο τις συνθήκες Ευρών και θεμελιώνουν τα πάντα πάνω σε αυτήν, διότι ποτέ δεν τους είπαν να υπογράψουν κάτι άλλο, όπως ήταν το 23 και το 30. Βέβαια, έχουν και αυτοί μια δικιά τους σαβούρα, που δεν φτάνει βέβαια, αλλά τέλος πάντων, είναι Κάρς. Άρα εδώ είναι η διαφορά μεταξύ αδιαφορίας και μίσους. Το μίσος είναι ότι ακόμα έχεις μια σχέση η οποία είναι αρνητική και δεν θες πια να υπάρχει αυτή η σχέση και έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε πολλούς Έλληνες του Πόντου που λένε «Μα εμείς περνούσαμε μια χαρά» και τα λοιπά. Το έχουμε και με τη Σμήνη βέβαια, το έχουμε και με άλλες περιοχές. Περνούσαμε μια χαρά στο επίπεδο της γειτονιάς. Όχι στο γεωπολιτικό επίπεδο. Στο γεωπολιτικό επίπεδο ήθελαν βέβαια να φύγουν. Άρα αυτό είναι πιο ξεκάθαρο τώρα. Και εννοώ, άλλο η αδιαφορία, άλλο το μίσος, άλλο η Όχι, αντιθέτως. Πρόσεξε. Άμα έχει αδιαφορία δεν υπάρχει λεπτομέρεια. Είναι μηδενική. Αν έχει μίσος, αυτό όλο θεωρείται λεπτομέρεια. Δηλαδή για τη συμφωνία που θα κάνουν σε κυβερνητικό επίπεδο θεωρούν ότι η ζωή των Ελλήνων του Πόντου είναι μια λεπτομέρεια. Αυτό που έχει σημασία είναι τα δύο κράτη. Άρα δεν θεωρούν, εκεί το πάω τώρα, δεν θεωρούν, γι' αυτό έλεγα στην Ελένη να αντέχει, δεν θεωρούν ότι το ελληνικό στοιχείο του Πόντου δεν θεωρούν ότι ανήκει στην Ελλάδα. Και μάλιστα τους το είπαν, το 1919, όταν τους είπαν ότι εσείς είστε πολύ μακριά, δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί θα καταλάβετε τώρα πώς συνδυάζεται αυτό, έχουν την συμπεριφορά που έχει η μητέρα πατρίδα με την αποικία. Αυτό είναι το νοητικό μοντέλο. Θεωρούν ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Άμα τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, άμα υπάρχουν προβλήματα αλλού και πρέπει αυτά να τα λύσουμε, εντάξει, μωρέ, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ας πάνε αυτοί εκεί, ας πάνε οι άλλοι εκεί. Τελειώσαμε. Άρα, εδώ είναι η ουσία. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια.
Άρα, βλέπεις, Θεοδόρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ότι αυτοί που είναι στο κεντρικό, στον πυρήνα, θεωρούν ότι αυτοί που είναι μακριά δεν έχουν μεγάλη σημασία. Άρα, το να είναι εκεί ή να μην είναι εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια ασυμμετρία. Είναι ότι εμείς αυτό που η δική μας, πώς το είπε η Ελένη, το αίμα μας θεώρησε ότι ήταν μια λεπτομέρεια και ήταν απλώς να μετακινηθεί, για τους Τούρκους ήταν μια παρενόχληση. Δηλαδή, δεν ήθελαν αυτή τη λεπτομέρεια να την έχουν εκεί. Άρα είναι το πετραδάκι στο παπούτσι. Θες να το βγάλεις. Σου τη δίνει που υπάρχει εκεί πέρα και δεν θες να αποδεχτείς ότι η ύπαρξή του είναι εκεί. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δείτε είναι ότι το ποντιακό στοιχείο είναι αυτόχθονος λαός. Τίποτα λιγότερο. Δηλαδή το ποντιακό στοιχείο είναι στην περιοχή πριν τον κρατικό φορέα. Άρα τι συζητάμε. Είναι εντελώς θεμελιακό. Μόνο που τι έγινε, επειδή θεώρησαν ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια λεπτομέρεια, θεώρησαν ότι ο συμβιβασμός μπορούσε να πάει έως εδώ. Και θυμάστε, είμαστε το 23, το 23 θα μετακινήσουν την πρωτεύουσα, δεν θα είναι πια η Κωνσταντινούπολη, αλλά θα είναι η Άγκυρα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να με το σκεφτείτε, διότι έχουμε πρώτα το νοητικό σχήμα πρωτεύουσα αλλάζει. Άρα από Κωνσταντινούπολη πάμε στην Άγκυρα. Δεύτερο στοιχείο ως πρωτεύουσα εννοώ και μετά αλλαγή του ονόματος της Κωνσταντινούπολης. Ρωτάω, δεν σας ενοχλεί, ας πούμε, ότι το σύμφωνο φιλίας υπογράφεται στην Άγκυρα? Δηλαδή δεν βλέπετε νοητικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πρωτεύουσα έχει ακυρώσει τον ρόλο της Κωνσταντινούπολης, έχει μεταφερθεί στην Άγκυρα και είναι στην Άγκυρα που θα πάνε οι δικοί μας για να υπογράψουν εντός της πρωτεύουσας του νεοσύστατου κράτους με τη νέα νεοτροπία ότι είναι καλό να τελειώσουμε. Τι άλλο θέλετε? Εμένα τώρα θα σας κάνω αυτό το λοιπόν η ερώτηση λεπτομέρεια. Εδώ, κυρία Φωτεινή, έχεις τον δεύτερο πίνακά σου. Θα το μετακινήσω λίγο από εδώ. Και τώρα θα κάνω μία άλλη ερώτηση, η οποία μπορεί να σας ξαφνιάσει. Ιωάννη, είσαι εδώ. Κάπου μου φεύγεις εσύ. Εδώ είμαι. Και εσύ δεν έχεις νευριάσει ακόμα. Κρατιέμαι. Για πες μου, τα πόδια σου χορεύουν ήδη ή είναι ακόμα σε ομάλ? Όχι, εντάξει. Okay. Μα η ιδέα είναι να είστε χαρούμενοι και αγωνιστικοί, όχι να είστε. Σε νιώθω πεσμένο. Όχι, μια χαρά είμαι. Όχι, μια χαρά. Σε ξέρω, Ιωάννη, ξέρεις, είστε βιβλία ανοιχτά με δύο σελιδοδείκτες. Με έχετε προετοιμάσει με τις ατάκες της μαθήτριας, οπότε... Α, κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, τώρα να ξέρεις ότι προς το παρόν ήμασταν μόνο στην επιφάνεια. Όλα αυτά που είπαμε ήταν επιφάνεια. Τώρα μπαίνουμε σε βάθος. Ωραία. Η ερώτηση τώρα που έρχεται είναι, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις δέχονται? Την ανταλλαγή. Αλλά για να μην μου απαντήσετε κοτσάνες και με νευριάσετε, παρόλο που δεν νευριάσω εύκολα,
Δεν εννοώ ότι δεν υπέγραψαν αυτές, άρα ποιο είναι το πρόβλημά τους. Αλλά το πρόβλημα, στην πραγματικότητα, το 1923 υπέγραψαν και αυτές. Είμαστε εντάξει. Αλλά μην μου κάνετε τώρα σαν τη Θεοδώρα και με πετάξετε το 1930. Το 1930 είναι άλλο. Εγώ λέω είμαι τώρα το 23. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις δέχονται την ανταλλαγή. Πληθυσμόν εννοώ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε. Άλλο η ανταλλαγή πληθυσμών και άλλο η ανταλλαγή εδαφών. Okay. Άρα ακούω. Οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι θεωρείς ότι είναι πληθυσμός που είναι δύσκολα διαχειρίσιμος. Και η αυτοκρατορία πόσους αιώνες διαχειρίζεται αυτούς τους τρεις λαούς. Αυτούς λες ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Ελπίζω να αστείευεσαι, Αρσένη. Μάλιστα. Πολλοί από αυτούς θεωρούσαν ότι ζούσαν μάλιστα και μια χαρά εδώ μέσα. Και άμα θες να έχεις μια άλλη απάντηση που θα σου έρθει στο κούτελο και θα πεις Παναγία μου, τι να του πω τώρα, ευτυχώς που δεν σε ακούει ο Κολοκοτρώνης. Πες μου ένα πράγμα, μπορείς να μου πεις γιατί έμειναν 400 χρόνια οι Τούρκοι πάνω μας. Είναι ένας από τους λόγους. Α, δηλαδή ήταν ο λόγος που έλεγες. Ήμασταν μια χαρά, δυστυχώς, ήμασταν μια χαρά και διαχειρίσιμη και χειραγωγήσιμη και έπρεπε να υπάρχει ένα επαναστατικό πνεύμα του τύπου Κολοκοτρώνης για να μας βγάλει από εκεί. Το ξέρεις και το παλούκι που έζησε και ο ίδιος. Εντάξει. Η κλεφτουριά και η αρματολή ήταν μια χαρά, άμα ήταν να ξεσηκώσουν και να σκοτώσουν 2-3 Τούρκους και να πάρουν τα λεφτά, ήταν εντάξει. Αλλά όχι και να απελευθερώσουν όλο το έθνος. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια με την οποία εγώ πρέπει να διαχειριστώ. Αλλά ξαναέρχομαι, γιατί πάλι μου έκανες ένα άλλο θέμα. Εγώ τώρα πρώτα απ' όλα μου είπες ότι δεν είμαστε διαχειρίσιμοι. Σου δείχνω ότι ήμασταν μια χαρά διαχειρίσιμοι. Και νομίζω ότι άμα πας, γιατί έχεις πάει και στο Πατριαρχείο, νομίζω ότι δεν θα βρεις και ανθρώπους που θα μπορούσες να θεωρήσεις επαναστατικούς. Και αν θυμάσαι καλά, σε σχέση με τους επαναστάτες, έχεις μια άλλη λέξη που είναι σε αντιπαράθεση και είναι οι φαναριώτες. Ας πούμε τους φαναριώτες, τους βάζεις σε αυτούς που δεν είναι διαχειρίσιμοι. Αυτοί διαχειρίζονταν την κατάσταση. Σωστά. Αλλά θέλω να πω, όταν διαχειρίζεσαι την κατάσταση, να ξέρεις ότι είσαι και εσύ διαχειρίσιμος, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιο παρεδώσε. Δεν μπορείς απλώς να παίρνεις όταν είσαι εκεί. Κάτι γίνεται. Άρα εγώ λέω απλώς ότι ας πούμε τον Ρίγα τον Βελεστινή τον βλέπεις εκεί μέσα. Τον Κολοκοτρώνη τον βλέπεις μέσα. Τον Καραϊσκάκη τον βλέπεις εκεί μέσα. Εγώ λέω ότι μπορείς να τους μετρήσεις μερικές μέρες επιβίωση. Αλλιώς μετά είναι ή με το κεφάλι κομμένο, είναι στη φυλακή, έχει τελειώσει το θέμα. Ξαναλέω λοιπόν. Η ερώτησή μου... Επειδή αναφέρθηκες και στο Πατριαρχείο και στους φαναριώτες, η περίπτωση είναι του Γρηγορίου Πέμπτου. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Βλέπεις αυτό όμως, αν θυμάσαι καλά, είναι το αντιπαράδειγμα. Ναι, έτσι. Όλοι οι άλλοι τι ήταν... έχεις μια δυσκολία. Άμα θες να σου θυμίσω τι γίνεται στην Ισπανία. Στην Ισπανία, αυτό που λέμε οι μάρτυρες, θα πάνε, θα τους κρεμάσουν και θα τους σκοτώσουν, θα τους φαγιάξουν τον έναν μετά τον άλλον 30 μάρτυρες. Μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα εναντίον των Αραβών. Ναι. Άρα, ξαναλέω λοιπόν. Η ερώτησή μου, Αρσένιε, είναι η εξής. Είναι γιατί οι μεγάλες δυνάμεις το δέχονται. Εδώ τώρα μου έδωσες, προσπάθησες να μου δώσεις μια εξήγηση που είναι πολύ τοπική. Αυτό εδώ είναι τοπικό. Θα μου πεις, μα πώς είναι τοπικό, εδώ είναι ολόκληρη Ελλάδα κτλ. Ενώ τοπικό σαν σκέψη, δηλαδή
Η συζήτηση που έχουμε τώρα είναι μεταξύ δύο Ελλήνων. Εγώ σου λέω τώρα οι μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις μπορεί και να χέσει τους Ελλήνες. Κοιτάζουν τα δικά τους θέματα. Γιατί όμως δέχονται την ανταλλαγή? Αυτό λέω, ρωτάω. Δεν ξέρω. Τώρα πια. Μήπως γιατί είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις οι ελληνικοί με την τουρκική? Όχι, αλλά άρα δεύτερο επίπεδο, εντάξει, είδες ότι η μελπομένη σ' αγαπάει, προσπαθεί να σε βοηθήσει με το δάσκαλο. Άρα δεν είναι, έχει σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ τώρα, η ερώτηση, το ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα το πιάσετε που το πάω, είναι άλλο το πλαίσιο, άλλο το πεδίο, άλλο το πεδίο δράσης και άλλο το πεδίο μάχης. Αυτά τα θυμάστε. Αλλά παρόλο που τα θυμάστε, κάθε φορά μου τα μπερδεύετε. Ωραία. Το πεδίο μάχης είναι εδώ. Okay. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από αυτό που μου λέει τώρα η μελπομένη. Άρα η μελπομένη δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά δεν φτάνει. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ λέω αυτό. Ποιο είναι το πλαίσιο? Δάσκαλε. Δάσκαλε. Ναι. Μήπως η Ρωσία μετά την Επανάσταση? Όχι. Ρωσία. Άσχετο. Τη βγάζω τη Ρωσία. Η Ρωσία ούτως ή άλλως είναι στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά δεν έχει σχέση. Είναι σαν να μου λες, ας πούμε, η Ρωσία. Α, εννοείς θες να μου βάλεις το λίγο το... Όχι τη Ρωσία, εννοείς τη Σοβιετική Ένωση μάλλον. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει. Η ερώτησή μου θα ήταν ύπουλη άμα ήταν η απάντηση η Σοβιετική Ένωση. Εννοώ μεγάλες δυνάμεις, θα μπορούσε να βάλω και τη Σοβιετική Ένωση στις μεγάλες δυνάμεις. Δεν έχω πρόβλημα. Να μιλήσω κι εγώ. Ναι, μήπως και... έχει σχέση και με την ΑΝΖΑΚ που δεν λάβαμε μέρος? Ω, ναι, σωστό, σωστό. Εδώ είσαι εδώ. Ναι. Άρα σιγά σιγά κοντεύεται εδώ. Άρα θα σου βάλω και του ΑΝΖΑΚ. Θα μην μου έχεις παράπονα. Άρα εννοείς και έχεις δίκιο, έχει σχέση με το 1915. Αλλά αυτό εδώ θα σε δυσκολέψει να καταλάβεις γιατί δέχτηκαν το πλαίσιο του συμβιβασμού για την Κωνσταντινούπολη. Γιατί μην ξεχνάς ότι μετά το 15 έχουμε βέβαια την κατοχή των συμμάχων που είναι πάνω στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, από το 1918 και μετά. Άρα δεν είναι, ούτε αυτό είναι λάθος. Όλα αυτά που λέτε δεν είναι λάθος, αλλά δεν... εγώ σας λέω τι είναι η σκακέρα και μου λέτε είναι εκεί που είναι τα πιόνια. Και σας λέω, ναι, αλλά πριν βάλω τα πιόνια, δεν είναι σκακέρα? Είναι και το έδαφος, βέβαια. Ναι, αλλά δεν είναι, εδώ βέβαια δεν μιλάω για το έδαφος. Εδώ μιλάω, είναι νοητικό αυτό που λέω σαν σχήμα. Μήπως, δάσκαλε, ενίσχυε το χριστιανικό στοιχείο ο πληθυσμός? Είσαι ακόμα εδώ. Αλλά με ξαφνιάζεις που δεν το πιάσες εσύ, Βίκη. Άρε, Βίκη. Άρε, Βίκη. Δάσκαλε, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Μήπως είχε να κάνει με το πότε θα έφευγαν οι μεγάλες δυνάμεις από την Κωνσταντινούπολη? Δηλαδή το 23 δεν αποχώρησαν πάλι? Όχι, 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 όχι. Ξαναλέω. Μεγάλες δυνάμεις θα βάλω και τη Ρωσία, θα βάλω και τη Γερμανία, άρα μην φαντάζεσαι ότι μιλάω μόνο για μένω μερικές. Σας λέω γενικά, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις δεν το έχουν αυτό? Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν έχετε δει είναι ότι σας έδωσα ένα στοιχείο. Σας το έδωσα εδώ. Άρα το ξεχάσατε. Και μετά με γράφετε. Άρα, οι μεγάλες δυνάμεις δέχονται την ανταλλαγή, και εδώ είναι η εξήγηση, διότι είναι μία πολύ κοινή διαδικασία για αυτές. Πού? Στις αποικίες. Πες το, δάσκαλε, τώρα το πιάσα. Ναι. Ναι. Δηλαδή,
οι μεγάλες δυνάμεις βλέπουν όλη τη Μικρασία σαν απικία της κεντρικής Ελλάδος. Όχι, αντιθέτως. Ότι στην πραγματικότητα η θέση της Ελλάδος με τη συμφωνία που κάνει με την Τουρκία ερμηνεύεται σαν νοητικό μοντέλο ότι η Ελλάδα το βλέπει απλώς ότι είναι μια απικία που εντάξει δεν τα πήγε καλά, χάνει το κομμάτι. That's all. Και αυτό είναι μετά από συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ας πούμε πώς θα μπορούσες εσύ να δεχτείς ότι κάποιος είπε στους Πόντιους είστε πολύ μακριά, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μαζί σας. Δηλαδή από την αρχαιότητα είναι σε εκείνο το σημείο. Τώρα είναι πολύ μακριά. Άρα λέω απλώς ότι το νοητικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσουν. Δάσκαλε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αυτό που λέτε, ας πούμε, ότι ήταν μακριά ο Πόντος. Το λένε και σήμερα για τα νησιά, ότι είναι κοντά στην Τουρκία και γιατί δεν μιλάμε εμείς. Μιλάμε, αγάπη μου. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πει πια, αφού ήταν δικά μας τα παράλια. Εγώ το λέω πολύ πιο ξεκάθαρα. Λέω ότι αν τα νησιά μας είναι κοντά στην Τουρκία τώρα, είναι επειδή μας γενοκτόνησαν έως τα παράλια. Ακριβώς αυτό. Ωραία, μα δεν έχουμε θέμα. Δεν συζητάμε εδώ τώρα, δεν προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας. Εμείς συμφωνούμε πάνω κάτω και για να είστε εδώ, συμφωνείτε σε ένα γενικό πεδίο σκέψης. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι πώς καταλαβαίνουμε τι σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή, όταν σας είπα προηγουμένως τι είναι η λεπτομέρεια που πέδεψε τη Θεοδώρα, λέγαμε το λεπτομέρεια μπορεί να είναι και το μίσος. Μα για τον άλλον είναι έτσι. Γιατί όλος σκέφτεται κρατικά, σκέφτεται κυβερνητικά. Όταν πέδεψα μετά την Ελένη και προσπαθούσε στην αρχή να μου το κάνει κομματικό, σιγά σιγά πήγαμε στο ταξικό και κατέληξε στο ρατσιστικό. Είναι ότι κατά βάθος, μην ξεχνάτε, και το λέω και σε σένα, τους Πόντιους και όλους τους ανθρώπους από την Ιωνία, οι Έλληνες που ήταν στην Ελλάδα, πώς τους έλεγαν. Τους έλεγαν Πόντιους. Ναι. Αυτό ήταν το καλύτερο. Ναι, Αρσένη. Τουρκόσπορους. Έτσι, μπράβο. Πέστε το. Άρα πρέπει να καταλάβετε. Όταν λοιπόν κάνουν συνομιλίες και συζητούν με τους άλλους, δεν τους θεωρούν ότι είναι ακριβώς το ίδιο με τους άλλους που είναι από εκεί. Δηλαδή δεν τους θεωρούν ότι είναι γηγενείς. Άρα είναι από την άλλη πλευρά. Είναι το ίδιο, όπως έγινε τώρα και αναφορά για τους Άντζακ. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι πολύ εύκολα οι Άγγλοι της Αγγλίας θυσίαζαν μια χαρά τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς που ήταν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, αλλά βέβαια ήταν και αυτοί οι Άγγλοι τότε. Αλλά δεν ήταν ακριβώς οι ίδιοι Άγγλοι. Ήταν οι Άγγλοι των απικιών. Κατά συνέπεια, γιατί να μην σκοτώσεις κάποιον που είναι από τις απικίες παρά να σκοτώσεις κάποιον που είναι από το Λονδίνο. Εδώ είναι το ίδιο που γίνεται. Δυστυχώς και πρέπει να το εξετάσουμε. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ότι κάνουν μια εφαρμογή του νοητικού σχήματος που υπάρχει, γιατί είναι λανθασμένο για μας. Και βέβαια δεν λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά απλώς σας λέω ότι όταν μπαίνουμε στο πλαίσιο, το πλαίσιο των μεγάλων δυνάμεων είναι πάρα πολύ απλό. Θεωρούν ότι όταν έχεις προβλήματα με τις απικίες και όταν έχεις έναν πόλεμο εδώ, κάπου έχεις έναν πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος μπορεί να έχει επιπτώσεις μακριά. Και σε αυτόν τον πόλεμο τελικά αποφασίζεις ότι μια περιοχή είναι εδώ και μια περιοχή είναι, ας το πούμε, εδώ. Αμέσως αυτό μεταφέρεται και εδώ θα είναι εδώ ένα κομμάτι και εδώ θα είναι ένα κομμάτι. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μετά αυτό αλλάζει. Οκ, τάκι. Αλλάζει και εδώ. Δεν έχουν ζητήσει τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρουν καν τι έχει γίνει. Αυτό, άμα θέλετε, για όσους είναι πιο πολύ κοντά στην φυσική, είναι αυτό που έχει απορρίψει, είναι το πείραμα Aspect. Να θυμάστε καλά. Και έχει σχέση με το παράδοξο Einstein, Podolsky,
Ρόζεν. Και θυμάστε ότι όταν έχετε δύο σωματίδια και τα ξεχωρίζετε και κάνετε κάτι, η κβαντική μηχανική σας λέει πολύ απλά ότι άμα κάνετε κάτι στον έναν, θα επηρεάσει τον άλλον. Αυτό εδώ το σχήμα το έχουμε γενικότερα. Άρα ήθελα και γι' αυτό σας λέω ότι θέλω να το κάνουμε πιο βαθιά. Εδώ τώρα δεν αναλύουμε πώς παίξαμε σκάκι, πώς βάλαμε τα κομμάτια, ποια ήταν η κατεύθυνση. Αναλύουμε γιατί παίζουμε πάνω σε μια σκακέρα. Δηλαδή, ποια είναι η σκακέρα. Η σκακέρα είναι ότι υπάρχει το κέντρο. Άρα, αν θέλετε το κέντρο, το λέτε χώρα. Και υπάρχουν βέβαια και οι πλευρές και οι γωνίες. Αυτούς τα διαχειρίζετε εξ αποστάσεως. Αυτό εδώ πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας και να καταλάβετε τι γίνεται, ειδικά όταν θέλετε να καταλάβετε πώς ερμένευαν τα δεδομένα οι μεγάλες δυνάμεις, βλέποντας τι έχουμε κάνει. Άρα κοιτάξτε τι κάνουν οι ίδιες. Θέλω, ας πούμε, να κοιτάξουμε τον επταετή πόλεμο. Αρσένια, τι έχεις να μου πεις για τον επταετή πόλεμο? Δεν ξέρω τίποτα. Okay, και αυτό είναι, είδες μου το πες. Θεοδώρα, για τον επταετή πόλεμο. Okay. Ελένη. Ιωάννη. Okay, δεν μας πειράζει. Okay. Άρα φαίνεται να είναι εντελώς εκτός από τα ενδιαφέροντά σας, αλλά θέλω αυτό να το καταλάβουμε. Στην πραγματικότητα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, ο επταετής πόλεμος ξεκινάει το 1755 και τελειώνει το 1763. Θα μου πείτε, εμάς τι μας νοιάζει? Άρα στην πραγματικότητα, δεν σας νοιάζει αμέσως, έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι χρειάζεστε ένα άλλο αντικείμενο για να το δείτε. Άρα πριν από αυτόν, εδώ, έχουμε έναν άλλο πόλεμο. Εντάξει. Και αυτός εδώ ο πόλεμος είναι ο πόλεμος της διαδοχής στην Ισπανία. Αυτό εδώ ξεκινάει πριν. Άρα εδώ ουσιαστικά είμαστε 1714. Θα μου πείτε, εμάς πάλι τι μας νοιάζει με το θέμα της Ισπανίας? Το θέμα της Ισπανίας έχει σχέση με τον Λουδοβίκο, τον 14ο, ο οποίος είναι στη Γαλλία. Ο Λουδοβίκος, ο 14ος, έχει κάνει πράγματα που να έχουν σχέση με την Τουρκία. Ξέρετε αυτό? Είναι μεγάλη διάρκεια το βασίλειό του. Εντάξει. Αυτά ήταν καλό να το σκεφτείτε πώς λειτουργήσε. Και μετά επίσης να σκεφτείτε ποιες ήταν αυτές οι συμφωνίες που έγιναν σε κάποια φάση και δεν έγιναν στο τέλος. Αυτός εδώ έχει κληρονόμο και το θέμα της διαδοχής στην Ισπανία, επειδή πεθαίνει ο βασιλιάς και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ο επόμενος, μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Okay. Όταν μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο, ξαφνικά, σας δίνω τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι ότι θα καταλήξουμε στις περίφημες συνθήκες. Προσέξτε, πληθυντικός. Αυτοί που σας το βάζουν στον ενικό είναι ασχετοσύνη, άρα είναι Utrecht. 1713. Άρα έχουμε, στην πραγματικότητα έχουμε μία και δύο, ας το πούμε ότι είναι μία κεντρική που έχει σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Άρα η Ισπανία τρώει μια τεράστια σφαλιάρα και δεν τα βγάζει πέρα για αρκετά χρόνια. Και έχουμε και μια άλλη συμφωνία,
η οποία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γαλλία. Και η Γαλλία τρώει μια τεράστια ασφαλιάρα, αλλά προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις, κάνοντας αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα αληθινό μοντέλο με αυτό που σας έλεγα εδώ. Δηλαδή, προβλήματα που γίνονται σε μια περιοχή, τελικά έχουν επιπτώσεις αλλού και τελικά δεν καταλαβαίνουμε μα πώς έγινε αυτό το πράγμα, ενώ λειτουργήσαν. Αυτές εδώ ήδη οι συνθήκες θα κάνουν και συνθήκη Ράστατ. Άρα εδώ είμαστε 1714. Εντάξει. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι έχουμε αμέσως επιπτώσεις. Αλλά εγώ κοιτάξτε τι θέλω να σας δείξω. Θέλω να μιλήσω. Εδώ κανονικά πρέπει να χαμογελάσει. Η Βίκη, θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πού βρίσκεται αυτό? Αυτό πάνω κάτω τώρα βρίσκεται στον Καναδά. Ωραία. Από πότε υπάρχει αυτό το πράγμα? Στην πραγματικότητα από το 1604, εντάξει, η Γαλλία στέλνει Γάλλους εδώ και αυτό δημιουργεί μια αποικία. Έχει ενδιαφέρον αυτό, υπάρχει μια ανάλυση ότι θα μπορούσε να ήταν από τη λέξη Αρκαδία, εφόσον αυτός που θα την δει για πρώτη φορά θα θεωρήσει ότι είναι με αυτόν τον πλούτο, σιγά σιγά έφυγε αυτό το ρο, αλλά μπορεί να υπάρχει και εκδοχή ότι είναι κατευθείαν από τα Ινδιάνικα. Γιατί έχουμε εκεί πέρα διάφορους και έχουμε παρεπιπτόντως τους Μικμακ. Αυτή εδώ είναι αυτόχθονος λαός και έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο, γιατί αυτοί οι Γάλλοι που πάνε στην Ακαδία μαζί με τους Μικμακ και άλλους, γιατί θα είναι και Χιροκοί, Αεροκοί, εντάξει, Ιροκουά στα γαλλικά, αυτοί εδώ τελικά θα δημιουργήσουν καινούργιες οικογένειες και θα λειτουργήσουν μαζί. Προσέξτε τώρα, 1604, το 1713, λένε σε όλους που είναι εκεί πέρα να φύγουν. Βίκη του Καναδά, ξέρεις ότι τους το είπαν τότε? Αυτό δεν το ξέρα ότι ήταν από τότε. Α, και υπάρχει και χειρότερο που θα σου θυμίσει ένα άρθρο από τη συνθήκη της Λοζάνης. Μην ξεχάσετε ότι όλα αυτά τα κάνουμε γιατί πρέπει να ξέρετε πολλές συνθήκες ταυτόχρονα. Η συνθήκη της Λοζάνης, θυμάστε ότι έχει το άρθρο 20 και 21, που λένε ότι αυτός που νιώθει ότι είναι Τούρκος πρέπει να φύγει. Θυμάσαι αυτό? Αυτό το θυμάμαι, ναι. Ωραία. Αυτό πάνω κάτω έπρεπε να τελειώσει η διαδικασία σε 3 χρόνια. Είχαν 1 χρόνο και 2. Και ουσιαστικά αυτό τους έδινε 1926, έχουν φύγει όλοι. Εδώ πόσο χρονικό διάστημα τους έδωσαν, ξέρεις? Θα μου πεις, αφού δεν ήξερες ότι ήταν το 1713. 1 χρόνο. Τώρα θέλω να καταλάβετε ότι η Γαλλία που έχασε σε σχέση με την Αγγλία δέχεται άνθρωποι που ζουν πάνω από έναν αιώνα σε αυτή την περιοχή να φύγουν σε ένα χρόνο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ελπίζω να ξέρετε ότι κανένας από την Ακαδία δεν υπέγραψε τίποτα. Και άμα λέτε, ας πούμε, ότι στο μυαλό σας ότι ο Πόντος είναι μακριά σε σχέση με την Ελλάδα, φανταστείτε ότι εδώ είμαστε Ακαδία, φανταστείτε είμαστε προς Κεμπέκ, αν το Κεμπέκ σας βοηθάει. Άρα και
Βέβαια έχουν και ένα κομμάτι που έχει σχέση με Οχάιο. Αλλά τέλος πάντων, φανταστείτε τώρα ότι είστε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και επειδή έχετε χάσει με τους Άγγλους, λέτε στους δικούς σας, παιδιά πρέπει να φύγετε. Τελικά δεν φεύγουν. Άρα οι περισσότεροι μένουν. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και μάλιστα γι' αυτό σε ξαφνιάζει η Βίκη, γιατί δεν ξέρεις ότι τους έδιωχναν τότε και ότι τους έλεγαν τι θα κάνετε μετά. Άρα μετά το πρόβλημα ποιο είναι. Ξαφνικά έρχεται αυτός ο πόλεμος. Άρα αυτοί έχουν μείνει εκεί πέρα. Είναι μια χαρά μάλιστα με τους Ινδιάνους τοπικά και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι τόσο μια χαρά που έχουμε βέβαια μυγάδες, άρα είναι όλοι μαζί, και ξαφνικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μου πείτε πρώτα απ' όλα γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε να παραμείνουν εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι εντελώς πρακτικό το θέμα. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι πολύ πρακτικές. Αλλά τι έχουν κάνει? Έχει βάλει ένα στρατό εκεί πέρα, μικρό στρατός, και έχει εκεί πέρα μεγάλο πληθυσμό που δεν είναι Άγγλοι. Αλλά τι κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο? Βάζει αυτούς εδώ να τροφοδοτούν σε φαγητό το μικρό στρατό. Άρα δεν δέχεται αυτό το πράγμα να το κάνει όπως κάνει συνήθως, να είναι μια αντιπροσωπεία της Αγγλίας, και σου λέει μια χαρά είναι. Φτάνει λοιπόν τώρα το 1755. Εδώ έρχεται το παλούκι και έχετε μια μορφή, αν θέλετε, διαστολής της συνθήκης της Λοζάνης. Θα μου πείτε, Λοζάνη τι ήταν, 23, 30, 7 χρόνια. Εδώ τώρα τι θα γίνει? Από το 1713, το 1755, τους λένε, εσείς που δεν είστε εντελώς Άγγλοι, παρόλο που βέβαια είστε Άγγλοι επίσημα, θέλουμε να προσκυνήσετε τους Άγγλους, εντάξει, και να ενταχτείτε στον στρατό και να πάτε να πολεμήσετε ποιους, εδώ σε θέλω. Βίκη, να πάνε να πολεμήσουν ποιους? Του Γάλλους. Ναι, αυτό είναι εύκολο, αλλά πού, πού? Ήταν στις υπόλοιπες απικίες που ξέρουμε ως Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όχι, εδώ στο Κεμπέκ, ρε, στο Κεμπέκ. Μέσα στο Κεμπέκ. Απ' την άλλη πλευρά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μιλάμε, είναι απίστευτο αυτό που ζητάνε. Οι άνθρωποι είναι κυριολεκτικά 150 χρόνια σε μια περιοχή, οι άλλοι είναι απέναντι, γιατί να ξέρετε ότι η Ακαδία έχει ένα κομμάτι που είναι νησί και ένα κομμάτι που είναι, ας πούμε, χερσαίο κομμάτι. Το χερσαίο κομμάτι στο τέλος έχει επαφή με το Κεμπέκ. Στο Κεμπέκ είναι οι Γάλλοι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Προσπαθούν λοιπόν να ζητήσουν σε Γάλλους, να είναι όπως το είπε τώρα ο Νίκος, να ζητήσουν σε Γάλλους, να χτυπήσουν τους Γάλλους που είναι απέναντι. Και λένε οι άλλοι, μα δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό, γιατί τόσα χρόνια, είναι αυτό που λέγαμε το neutral, είχαν δικαίωμα να είναι ουδέτεροι. Γιατί κάθε φορά που τσακωνόταν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, έλεγαν, παιδιά, θα τσακωθούν και εμείς μεταξύ μας, ας μείνουμε. Αλλά το 1755 το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει τακτική και εδώ τώρα τι γίνεται? Θα περάσουμε σε αυτές τις απέσιες λέξεις. Εδώ. Και εδώ κατεφημισμό. Άρα αυτές εδώ θα μας έρθουν, χωρίς κανένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι χωρίς προστασία τώρα και θα τους πούν, εφόσον δεν θέλετε να είστε μαζί μας, άρα και εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Άγγλοι τους Γάλλους τους βλέπουν παπικούς, γιατί αυτοί είναι διαμαρτυρόμενοι, άρα μπαίνει και το θρησκευτικό κομμάτι και γι' αυτό βλέπετε στην περιοχή της Ακαδίας, συχνά έχετε καθολικές εκκλησίες, ενώ βέβαια δεν έχετε διαμαρτυρόμενες, άρα μπαίνει και αυτό. Και τι κάνουν? 12.000 άτομα τα διώχνουν.
και τους λένε θα πάτε αλλού. Δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς πού. Άρα αυτοί μοιράζονται σε διάφορες περιοχές και έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Είναι από τα 12.000 άτομα, είναι 8.000 άτομα που θα πεθάνουν. Προσέξτε, αυτό εδώ θεωρείται απλώς μεταφορά. Αυτό κανονικά για τους πόντιους πρέπει να σας θυμίσει αυτό που λέμε massacre au blanc. Το λεγόμενο λευκό μακελιό. Και είναι οι μεγάλες πορείες μέσα στο χιόνι, όπου δεν φτάνουν βέβαια οι Τούρκοι, φταίει ο καιρός. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη. Άμα είχε καλό καιρό, θα έφταιγαν οι Τούρκοι. Ωραία, λες ρε παιδιά, εντάξει, εφόσον δεν είχε καλό καιρό, αλλά γιατί μας βάλατε να περπατήσουμε όταν δεν είχε καλό καιρό. Άρα, σε αυτές υποτίθεται τις μετακομίσεις, και γι' αυτό, αυτό λέγεται κανονικά «le grand dérangement». Άρα κανονικά τώρα, άμα είστε κανονικοί Έλληνες και δεν είστε μαθητές του δασκάλου, πρέπει πάνω κάτω να αδιαφορείτε για τις λεπτομέρειες που δίνω. Αλλά δεν πειράζει, αφού αντέχετε και είστε ακόμα εδώ μέσα. Le grand dérangement ουσιαστικά θα είναι η μεγάλη ενόχληση. Έχει ενδιαφέρον πώς το χρησιμοποιούν, γιατί έχουν ένα ειδικό λεξιλόγιο ακόμα και σε σχέση με τους Γάλλους. Και θα αφορά βέβαια το 1755, όπου προσέξτε τώρα, και αυτό έγραψα και ποίηματα που έχω το... Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά. Άρα σας έγραψα το 51.204. Τώρα θα το καταλάβετε κάπως διαφορετικά, φαντάζομαι. Και το 51.210. Εντάξει. Θα σας τα στείλει η Βίκη. Άρα, γιατί λέμε πάλι για αυτό το θέμα? Γιατί αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνική θεωρώντας, προσέξτε, εδώ δεν υπάρχει ανταλλαγή, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είναι νίκησαν οι Άγγλοι, άρα έχασαν οι Γάλλοι, άρα πρόβλημα της Ακαδίας. Και τελικά, τι γίνεται, χάνουν αυτά τα στοιχεία, πηγαίνουν σε πολλές περιοχές, πηγαίνουν βέβαια, είναι μερικοί που επιστρέφουν είτε στην Αγγλία. Αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι τους παίρνουν από εκεί, τους διώχνουν στην Αγγλία, βέβαια στο ενδιάμεσο έχουν πεθάνει, είναι μερικοί που πηγαίνουν στη Γαλλία, σαν ενδιάμεσο και θα μείνουν. Και έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να σας ξαφνιάσει τώρα. Είναι οι μερικοί που θα καταλήξουν στις Μαλουίνες. Αυτό, Βίκη, το ξέρεις? Μόλις το μάθα. Μόλις το μάθα. Μήπως επειδή το ξέρεις εσύ, Φόκλαντ. Ξέρεις ποιος θα τους βοηθήσει να πάνε στις Μαλουίνες? Θα το χαρεί η Βίκη. Ο Μπουγκενβίλ. Θυμάστε ότι έχουμε Μπουγκενβίλιες. Αυτός είναι. Αλλά δεν πετυχαίνει αυτό το πράγμα στις Μαλουίνες. Αλλά έχει ενδιαφέρον να μας σκεφτείτε ότι εσείς βλέπετε μόνο τα λουλούδια όταν ο δάσκαλος βλέπει τον Μπουγκενβίλ, και όταν έχει επίσης πάλι ενδιαφέρον, άμα το σκεφτείτε τώρα, προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για άλμα, μιλάμε για πίδημα χρόνου. 1982. Τι έγινε εκεί πέρα? Ο πόλεμος. Ποιος με ποιον? Η Αργεντινή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτόν τον πόλεμο η Αργεντινή χρησιμοποιούν πυράβλους της Γαλλίας, που λέγονται Exocet. Ένας από αυτούς τους πυράβλους βυθίζει καράβι.
Αυτός ο πύραυλος ήταν γαλλικός. Αυτός ήταν Γάλλος, πήγαν εκεί πέρα, αυτοί ήταν Γάλλοι και είναι αυτός ο πύραυλος που έριξε, που βύθισε το καράβι. Αντίδραση των Γάλλων. Δικαίωση. Αντίδραση των Άγγλων. Απατεωνιά προδοσία. Ότι είχαμε και το πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τώρα, άντε να εξηγήσετε ποιος σκέφτεται με ποιον τρόπο για ποιο λόγο. Δηλαδή, ένα πράγμα που γινόταν το 1982, που βέβαια σχετίζεται και με τα δικά μας, 1982, ΑΟΣ. Γι' αυτό είχαν ένα θέμα εκεί πέρα. Άρα βλέπετε ότι τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα καταλήξουν επίσης και στην Λουιζιάννα. Ελπίζω να βλέπετε όλοι ότι η Λουιζιάννα είναι από τη λέξη Λουί. Και τελικά όμως εκείνη την περίοδο η Λουιζιάννα είναι ισπανική. Άρα γι' αυτό έχουμε τους Ακιαντιά. Οι οποίοι θα λέγονται Κιατζέν. Άρα είναι η ίδια ονομασία. Ακιαντιά, Κιαντιά, Κιατζέν. Επειδή οι Άγγλοι μέσα στο G έχουν και το D. Αλλά απλώς δεν φαίνεται στη γραφή. Αλλά όταν ακούτε ας πούμε μουσική Κιατζέν, στην πραγματικότητα, Καζάν λένε οι Γάλλοι, του Καναδά, στην πραγματικότητα είναι από αυτούς. Δηλαδή, αυτοί που έφυγαν, και να ξέρετε ότι θα μετακινηθούν για δεκαετίες. Άρα, αν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα, εγώ πώς το βλέπω, είναι ακριβώς όπως είναι οι Πόντιοι, που μερικοί από αυτούς πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, μερικοί δεν μπόρεσαν να μείνουν εκεί πέρα, πήγαν στην Ήμβρο. Όσοι θέλουν να διαβάσουν Βίκυ να τους στείλεις τις χορδές του χρόνου που περιγράφω τέτοια πράγματα και τελικά κατέληξαν που στη Θράκη ή στη Μακεδονία. Και πολλοί από εσάς, μάλιστα είναι πολλοί που απέφευγαν τη Θράκη γιατί ήταν ακόμα πολύ κοντά από την Τουρκία, όπως λέγαμε προηγουμένως, και γι' αυτό προτιμούσαν τη Μακεδονία. Και γι' αυτό έχετε τόσο μεγάλο ποντιακό στοιχείο στη Μακεδονία. Γιατί πολύ απλά όλοι αυτοί είχαν ακριβώς το ίδιο θέμα, είναι ότι θα τους εξοντώσουν στον Πόντο, προσπαθούν να σωθούν εδώ, αλλά τους λένε πρόσεξε εδώ φιλαράκι, εξαίρεση. Άρα εσύ δεν είσαι εξαίρεση, δεν είσαι ταμπλή. Άρα μην ψάχνεις να μείνεις εδώ μέσα, θα πρέπει να πας αλλού και τελικά καταλήξαμε εδώ. Ρωτάω λοιπόν, άμα αυτά τα πράγματα δεν τα έχετε στο μυαλό σας, δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Προσέξτε, για να καταλάβετε ποια διάρκεια τώρα ακόμα συζητάμε, 1881 γίνεται η Εθνική Εταιρεία της Ακαδίας. Société Nationale d'Acadie. 1881. 1960 είναι τα περίφημα γεγονότα. 1972 είναι το κόμμα της Ακαδίας. Εντάξει. Και τελικά θα καταλήξουμε μετά από όλα αυτά, προσέξτε τώρα τα πω, το 2003 η βασίλισσα Ελισάβετ αποδέχεται, δηλαδή κάνει δήλωση επίσημη ότι έγινε διωγμός. Και από εκείνη την ημέρα αποφασίζεται ότι θα υπάρχει ημέρα μνήμης, είναι το ανάλογο που βλέπετε για μας για το 94, αν θέλετε. Ημέρα μνήμης,
Τώρα το ξέρω ότι το ξέρει η Βίκη, άρα δεν της το ρωτάω. Είναι 28 Ιουλίου. Να ξέρετε ότι όταν οι Καναδοί και οι Ακαδιά προσπαθούσαν να τιμήσουν την ημέρα μνήμης πριν το 2003, είχαν αρχίσει ήδη από το 1976 να κάνουν κινήσεις, πήγαιναν όλοι φυλακοί. Προσέξτε, α! Πήγαιναν όλοι φυλακοί επειδή απλώς διαδήλωναν για αυτά που είχαν υποστεί το 1755. Δάσκαλε. Ναι. Πώς επίστη η Βασίλισσα για να κάνει έστω και το 2003 αυτή την δήλωση? Ποιος την έπεισε? Γιατί σιγά σιγά αυτό που δεν βλέπεις είναι ότι αυτοί εδώ, οι Ακαδιά, σιγά σιγά μπήκαν και στην κυβέρνηση επίσημα του Καναδά. Άρα μετά δεν ήταν πια μια μικρή μερίδα του πληθυσμού που συζητούσα, ήταν ολόκληρο κράτος που είχε αποδεχτεί ότι μπορούσε να έχει και κόμμα και τα λοιπά, και κατά συνέπεια οι πιέσεις έγιναν όλο και πιο σημαντικές. Και αν θες, εγώ το δείχνω και σαν παράδειγμα, γιατί πρόσεξε τώρα που το πάω. Κανονικά εσύ θα μου πεις ότι είναι θετικό, έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται. Α, τα έχεις μάθει με το δάσκαλο, Τόσο καιρό δάσκαλο, κάτι πήρα κι εγώ. Σωστά. Στην πραγματικότητα αυτό εδώ ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι αυτό για το οποίο παλεύεται, για τον πόντο. Είναι αναγνώριση. Ωραία. Άρα πέτυχαν την αναγνώριση. Okay. Τώρα είμαστε το 2020. Και εδώ τέλειωσε το θέμα. Κατάλαβες, Ελένη? Το 2003 η Βασίλισσα Ελισάβετ, που βέβαια δεν ζούσε τότε, αποδέχτηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε κάτι εναντίον αυτού του πληθυσμού, και αυτό είναι γιατί αποφεύγουν συχνά να λένε τη λέξη deportation και προτιμούν τη λέξη εξορίας, εξήλ και τα λοιπά, σαν να πήγαν μόνοι τους, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτή η βία μεταφορά που θα σκοτώσει τους περισσότερους. Τι έγινε τώρα με την αναγνώριση, Ελένη μου? Απλώς το αναγνώρισαν. Ωραία. Το θέμα σας ποιο είναι τώρα? Μα λένε η Ακαδιά, που δεν είναι μόνο ο Καναδάς, λέει, ωραία, το αναγνωρίσετε, αλλά δηλαδή θα κάνετε τίποτα? Όχι, το αναγνωρίσαμε. Εδώ λοιπόν έχετε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα για αυτούς που παλεύουν μόνο για την αναγνώριση και δεν παλεύουν για την επαναφορά της μνήμης, ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι σε κάποια φάση η αναγνώριση θα γίνει. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα, έτσι είναι, Ελένη, να μας πούν, ωραία, εμείς θα αναγνωρίζουμε τη γειτονία. Αυτά. Και... αλλά θα είμαστε εντάξει? Όχι, φυσικά. Α, ναι, αλλά αυτό είναι, γίνεται το 2003, Ελένη μου. Ναι. Δεν είναι. Άρα τώρα λες, τουλάχιστον δεν την πάτησα. Ναι, το λέω. Ωραία. Θα σου κάνω ένα παράδειγμα. Θα δεις ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Με ποια έννοια? Ποιος θα κάνει... ξέρεις, είναι όπως λέμε αυτό με τους Γερμανούς και τους Τούρκους, ποιος ήταν υπεύθυνος γιατί. Θέλω τώρα να σου βάλω με μαύρα, για να το θυμάσαι. Charles Lawrence. Αυτός εδώ είναι colonel, συνταματάρχης. Αυτός θα διαπράξει την εθνοκάθαρση. Πρόσεξε τώρα. Αυτός αρχίζει την εθνοκάθαρση, ενώ επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο του λέει να μην το κάνει. Ενώ επίσημα του λέει ότι άμα το κάνει κάποιος, θα έχει εναντίον του δαγρακόντια μέτρα. Και αυτός το κάνει.
Και έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Εφόσον το κάνει, αυτό γίνεται επίσημα πια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να κάνει χειρότερο η Ελισάβετ, να πει ότι αυτός το έκανε. Ενώ του είχαμε πει να μην το κάνει. Τουλάχιστον η Ελισάβετ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και είπε ότι εμείς αναγνωρίζουμε ως Ηνωμένο Βασίλειο τι έγινε. Δηλαδή φαντάσου ας πούμε η Τουρκία να σου πει θεωρώ βέβαια ότι έγινε, αλλά δεν έγινε από την Τουρκία, έγινε από κάποιον, π.χ. σου βάζω ένα όνομα για το οποίο αδιαφορώ πια για την Τουρκία και μάλ, ή ακόμα και ένα γερμανικό όνομα, για να ξεμπερδεύω ακόμα καλύτερα, και να σου πει εγώ αναγνωρίζω ότι αυτός ο Γερμανός που έκανε όλα αυτά τα πράγματα, ναι μας βοήθησε και αναγνωρίζουμε ότι είναι η γενοκτονία. Εμείς τι κάνουμε. Εδώ σας θέλω. Ό,τι έκαναν και οι Εβραίοι για να δικαιωθούν. Ό,τι έκαναν και ό,τι προσπαθεί να κάνει με το Γολοντομόρ η Γκαλίνα. Γι' αυτό σου λέω ότι εδώ, αυτό όμως που λες τώρα και σου φαίνεται εντελώς φυσιολογικό, θα το ξανασυζητήσεις όταν θα πας σε κανένα καφενείο στην περιοχή σου και να δεις αν συμφωνούν όλοι οι άλλοι. Μιλάς για επαναφορά μνήμης. Η επαναφορά μνήμης δεν είναι κάτι που το ακούς συνεχώς. Εγώ αυτό που ακούω είναι αναγνώριση και όταν τολμάς να πεις και τη λέξη ποινικοποίηση, μα σου λένε ότι πρόσεξε, ποινικοποίηση εννοείς ότι θα είσαι εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης. Και γι' αυτό είναι καλύτερο να λέτε άρνηση βαρβαρότητας. Και το πιο ενδιαφέρον, Ελένη, αν το θυμάσαι, είναι ότι η ποινικοποίηση πέρασε στην Ελλάδα χωρίς να το καταλάβουν πολλοί Έλληνες. Διότι πέρασε σε μια απόφαση πολυπακέτο. Άρα αυτό που ποινικοποιείται πια στην Ελλάδα είναι η αμφισβήτηση των αναγνωρισμένων γενοκτονιών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, της γενοκτονίας των Εβραίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων. Και αυτό πέρασε το 2014 και είναι μερικοί που ακόμα αναρωτιούνται αν πραγματικά η Ελλάδα είχε αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, για να καταλάβεις. Είναι μερικοί που έχουν μπερδευτεί με το θέμα της ημέρας. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας δείξω με αυτόν τον τρόπο είναι ότι όταν εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε κάποιον τα προβλήματα που έχουμε ζήσει, πρέπει να του εξηγήσουμε το υπόβαθρο. Αυτό που σας έδειξα είναι ένα πολλαπλό υπόβαθρο που πρέπει να ξέρετε από διάφορα στοιχεία και να το πεις μετά στον άλλον και να πει «Α, η δικιά σου περίπτωση μοιάζει με εμάς». Δηλαδή, ποιος θα τολμούσε να πει, ας πούμε, στους άλλους ότι οι Ακαντιά μοιάζουν με τους Πόντιους. Ενώ θα ήταν μια καλή αρχή συζήτησης. Θα καταλάβαιναν καλύτερα τι γίνεται. Ενώ άμα τους πεις, εντάξει, ήταν οι Τούρκοι και σου πει, ωραία, εντάξει, οι Τούρκοι σας έκαναν αυτό, εσείς υπογράψατε κάτι. Λες, εντάξει, όχι εμείς, αλλά οι άλλοι. Ωραία. Το υπόγραψαν οι άλλοι ως τι. Λες εσύ, ως επίσημη Ελλάδα. Α, εντάξει. Και μετά το ξαναυπέγραψαν κιόλας, το 1930. Α, και ως τι. Πάλι ως επίσημη Ελλάδα. Ωραία, τότε τι θέλετε ακριβώς από μας. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω τώρα, εφόσον είστε ζεστοί, είναι γιατί εμείς δεν απορρίπτουμε το σύμφωνο φιλίας Άγκορας, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει στους δικούς μας να κάνουν οτιδήποτε όσο αφορά τις αγωγές και να ζητήσουν την περιουσία τους, γιατί άμα το κάνουν αυτό, ουσιαστικά το κάνουν εναντίον της Ελλάδος, εφόσον είναι η Ελλάδα που υπέγραψε. Ρωτάω,
υπάρχει κάποιος λόγος που εμείς το αφήνουμε. Άρα, εδώ βλέπετε, όσοι μίλησαν, η Ελένη, η Θεοδώρα, ο Αρσένιος, γιατί δεν ασχολούμαστε πιο ειδικά με την απόρριψη της συνθήκης της Άγγελας. Δηλαδή, που έγινε αυτό το σύμφωνο φιλίας το 1930. Αυτό ενόχλησε τους Τούρκους να μας επιτεθούν και στους δικούς μας. Αρσένιε, 1955. Δυστυχώς συνέβαλε και θησαυλικές φωτογράφους για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, μετά 1964. 1974. Και ρωτάω, δηλαδή αυτά εδώ είναι ενδείξεις συμφώνου φιλίας. Άμα είναι τέτοια η φιλία, λες παιδιά, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Είναι όπως λέγαμε εμείς στην Κύπρο, θέλετε Kofi Annan, όχι δεν θα πάρω. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό, δάσκαλε, τώρα? Αγάπη μου, όλα γίνονται από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει θέληση. Αλλά πες μου ένα πράγμα. Υπάρχει θέληση? Αν το θέλουμε... Εδώ σε θέλω. Αν το θέλεις, θα το κάνεις. Το θέμα είναι πώς το θέλεις. Άμα δεν ξέρεις αυτά τα παραδείγματα και δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι πέτυχαν στην Ακαδία το 2003... σε σχέση με ένα γεγονός που άρχισε το 1713 και έγινε τελικά ενεργό το 1755, δεν μπορείς να καταλάβεις, και γι' αυτό τους δικούς μας μας λένε, εντάξει παιδιά, εσείς ασχολείστε ακόμα με αυτό το θέμα, 100 χρόνια για το ποδιακό, θέλετε να λύσουμε κάτι? Μα εδώ έκαναν 300 χρόνια οι αρκιτόλισσαν. Για να καταλάβετε τι εννοώ, πηγαίνετε να δείτε, ας πούμε, 1763, πού σας το έβαλα αυτό? Σας το έβαλα δεξιά. Ναι, δεξιά, αλλά θέλω να έχω ακριβώς το ίδιο. Δεν το έχω. Να το, εδώ. Δεν είναι εντελώς δεξιά. Ξέρω βέβαια ότι εσύ απαντάς πάνω τη δεξιά, όπου και να βρίσκεται. 1763, να ξέρετε τώρα ότι υπάρχει η συνθήκη για το Παρίσι. Προσέξτε, αυτή η συνθήκη, ξέρετε πόσες διαπραγματεύσεις έκαναν? 3 χρόνια. Τι 3 χρόνια διαπραγμάτευση να πετύχουν τη συμφωνία στο Παρίσι 1763. Για τον επταετή πόλεμο, με επιπτώσεις οι οποίες προερχόταν από τη συνθήκη της Ούτρεχτ, η οποία ήταν το 1713. Άρα, τι προσπαθώ να σας δείξω, και το λέω και σε εσένα, Ελένη. Πρώτα απ' όλα, αν παλεύεις, ο χρόνος δεν αλλάζει τίποτα, αντιθέτως, από τη στιγμή που εσύ δεν ξεχνάς, μπορείς να παράγεις ένα έργο και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να υλοποιείται. Άμα πραγματικά το πιστεύεις, δημιουργείς νέες συμμαχίες. Καταλαβαίνεις και τους άλλους. Μπορεί μερικοί από εσάς να είναι η πρώτη φορά που άκουσαν για τα θέματα της Ακαδίας σε σχέση με ένα νοητικό σχήμα που ήταν σημαντικό, γιατί δέχονται τόσο εύκολα το θέμα της ανταλλαγής, διότι πολύ απλά θεωρούσαν ότι η ανταλλαγή ήταν κάτι το κοινό. Είχα κάνει και αναφορές και σε άλλα συνέδρια, αλλά λέω απλώς ότι όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, όταν ήρθαν τα νέα δεδομένα, θεώρησαν ότι αφού δεν δίνουμε εμείς σημασία και μόνοι μας υπογράφουμε ένα κείμενο και το εφαρμόζουμε, ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή θα έχει πλάκα, ας πούμε, να φανταστείτε έναν Άγγλο να κάνει μια αγωγή εναντίον της Ελλάδας επειδή υπέγραψε τη συνθήκη Λοζάνης. Και να του εξηγεί βέβαια ότι αυτό ήταν απαράδεκτο, εφόσον ξέρεις ότι αυτό είναι μια καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα τώρα το θέμα είναι ότι μιλάμε για η Ελισάβετ, να ξέρεις, ότι ουσιαστικά έχει αναγνωρίσει το deportation και τώρα ο αγώνας, γιατί μην νομίζεις ότι αυτό δεν συνεχίζεται, ο αγώνας, ξέρεις ποιος είναι?
είναι να αναγνωριστεί ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Άρα υπάρχουν ήδη προτάσεις, έτσι. Α, τώρα θέλω να σου πω το εξής, Ελένη. Δηλαδή, εσύ άμα ακούσεις έναν Καναδό που είναι από την Ακαδία και σου πει «Εσύ γιατί δεν με βοηθάς για να αναγνωρίσω, για να αναγνωριστεί μάλλον ότι αυτό που έχουμε υποστεί ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Εσύ τι θα του απαντήσεις? Ότι σήμερα 19 Μαΐου του 2020 άκουσα πρώτη φορά από εσάς, δάσκαλε. Αυτό τώρα να ξέρεις ότι είναι πολλοί που θα ακούσουν από σένα ή από οποιοδήποτε άλλο, μαθητή κτλ. Τι είναι η γενοτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μερικοί στο εξωτερικό, δεν ξέρουν καν τι είναι η Πόντη. Αλλά όταν λες οι Έλληνες του Πόντου είναι πιο σοβαρό, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει σχέση με το ελληνικό στοιχείο. Άμα δεν ξέρεις, πώς μπορείς να πεις ότι εμείς θα είμαστε μαζί για έναν κοινό αγώνα? Γιατί και αυτό ήταν μια πράξη βαρβαρότητας. Απλώς όταν το μαθαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις και το υπόβαθρο. Είδες πόσο παιδευτήκαμε όλοι μας για να σας πάω από το πεδίο μάχης στο πεδίο δράσης, στο πεδίο και να καταλήξουμε επιτέλους στο πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι παλιά, εδώ και αιώνες, η ανταλλαγή πληθυσμών θεωρείται κάτι που γίνεται και τους μετακινούμε ανάλογα με τους μεν και τους δε. Άρα να ξέρεις, να απαντάω τώρα και στον Χριστόφορο, βλέπεις τώρα, Χριστόφορο, ότι αυτό που έκανε η Σοβιετική Ένωση εναντίον των πληθυσμών με όλες τις μετακινήσεις που έκανε, που στην ουσία ήταν διωγμή, αυτήν όταν υπέγραφε τα τηλεγραφήματα, το επιτελείο, έλεγε απλώς «θα μετακινήσετε 1 εκατομμύριο πληθυσμό εκεί». Άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα, γιατί θεωρούσε ότι όλο αυτό ήταν εσωτερικό. Εδώ γιατί μας απασχολεί? Μας απασχολεί γιατί ουσιαστικά η Τουρκία εφάρμοσε τακτικές, όπως σας είχα πει και πριν, που τις εφάρμοσε εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ άλλοι τις εφάρμοσαν κανονικά εκτός της κυριαρχίας τους, της Μητροπολιτικής. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας, αν θέλετε, για το Ποντιακό, έχει βέβαια μέλλον, και να ξέρετε ότι εδώ απλώς τελειώσαμε τον πρώτο αιώνα. Άρα αν μερικοί από εσάς θεωρούν ότι δεν κάναμε και πολλά πράγματα στον πρώτο αιώνα, ας κάνουμε περισσότερα στο δεύτερο. Αλλά μην θεωρείτε ότι ένας αιώνας είναι πολύ. Εδώ σκεφτόμαστε και χρονοστρατηγικά και σας έδειξα, ελπίζω, με αυτό το παράδειγμα, ότι όταν έχετε πρόσβαση στη μεγάλη εικόνα, είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να τα συνδυάσετε και μετά να δημιουργήσετε συμμαχίες, δηλώνοντας τον άλλον ότι να ξέρεις, εγώ για αυτό το θέμα ξέρω τι έχεις υποστεί, εγώ ζω το ανάλογο. Άρα όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι καταλαβαίνετε καλύτερα ότι ασχολούμαστε με αθώους της ανθρωπότητας από την πλευρά των δικαίων και λέμε ότι αυτοί οι αθώοι, όπου και να είναι, έχουν δικαίωμα στην αναγνώριση για το τι έχουν υποστεί. Αλλά, όπως το είπε και τώρα η Ελένη, δεν ξέρω, η Βίκη βέβαια τα ήξερε λόγω του Καναδά, μπορεί η Θεοδώρα να ήξερε μερικά πράγματα λόγω του Βελγίου ή μπορεί η Ιωάννα λόγω της Γερμανίας, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο γνωστά, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ μακριά από τα δικά μας ενδιαφέροντα. Ποιο είναι το αστείο? Ποιος ξένος που θα είναι στην Αφρική, ξέρω εγώ, ή στη Νότια Αμερική, θα ασχοληθεί με την τωρινή μας γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Δεν ξέρει καν που είναι ο Πόντος, δεν ξέρει ότι είχε Έλληνες εκεί πέρα, θεωρεί ότι είναι αυτονόητο ότι είναι η Τουρκία και πας εσύ και του λες, θα ήταν καλό στη χώρα σας, στην πολιτεία σας, να αναγνωρίσετε την γενοκτονία μας, γιατί ακόμα ψάχνουμε για αναγνώριση. Και σου λέει,
Ρε παιδί μου, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που λες. Άρα μην ξεχνάτε και μην είστε άδικοι με αυτούς που δεν ξέρουν. Πείτε τους πρώτα ποια είναι τα δεδομένα. Μάθετε κι εσείς δεδομένα που μπορεί να τους αγγίξουν και δείτε ότι οι μεγάλες δυνάμεις ή οι δυνάμεις που ήθελαν να είναι μεγάλες, π.χ. όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως το έκανε και η Γερμανία σε κάποια φάση, ήθελαν και αυτές να έχουν περιοχές που να ελέγχουν εξ ολοκλήρου, όπως είναι οι αποικίες, και χρησιμοποίησαν τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι άλλοι σε αυτές τις αποικίες, βέβαια πριν από αιώνες, ο αναχρονισμός δεν τους ενοχλεί, αλλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που προστατεύουμε τα δικαιώματα της ανθρωπότητας, μπορούμε να παλέψουμε για όλα αυτά τα θέματα, χωρίς να κάνουμε διαχωρισμούς και ουσιαστικά, παλεύοντας με το ένα, βοηθάμε και το άλλο, ενώ νομίζουμε στην αρχή ότι πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε ένα θέμα. Αν είσαι άνθρωπος και είσαι της ανθρωπότητας, πρέπει να παλεύεις για κάθε περίπτωση που έχει καταπατηθεί αθώος λαός. Εδώ οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτα το ιδιαίτερο. Ο πληθυσμός, όπως ήταν και στην Ναμίμπια, μπορεί να σας φαίνεται πολύ μικρότερος, αλλά ούτως ή άλλως ήταν τρεις κοκούκους. Γιατί ξέρετε, όταν μετακίνησαν 12.000, να ξέρετε ότι μετακίνησαν τα 3/4 του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, εμείς ας πούμε για τους Πόντιους, 353.000 που λέμε, βέβαια εντάξει, σε σχέση με τους Αρμένιους που είναι 1,5 εκατομμύριο φαίνεται μικρότερο. Ακόμα και με τους Ασσύριους που είναι 750.000. Πρέπει να καταλάβετε σε άλλες περιπτώσεις, μα δεν ήταν ποτέ τόσο πολύ. Για να ξέρετε, τώρα αυτοί που θεωρούμε ότι είναι, πώς να το πούμε τώρα, οι απόγονοι των Ακαντιά, είναι 500.000. Δηλαδή είναι μικρότερος πληθυσμός και από την Κύπρο. Και εννοώ την ελεύθερη Κύπρο, όχι, δεν τα βάζω όλα στο ίδιο καλάθι. Άρα αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δούμε ότι μαθαίνοντας διάφορα στοιχεία από διάφορους και λειτουργώντας πάνω σε αυτό το πλαίσιο του δικαίου, γιατί βλέπετε τώρα ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ, παρόλο που βέβαια ήταν η χώρα της που το έκανε, αποδέχτηκε και το δήλωσε ότι όντως ήταν αυτό. Δεν έχουμε κάτι το ανάλογο, ας πούμε, από την πλευρά π.χ. της Τουρκίας, ούτε καν σε αυτό το επίπεδο. Όχι για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κτλ. Αλλά τουλάχιστον ότι η Τουρκία διδάσκει ακόμα και τώρα ότι είναι οι Έλληνες, οι Πόντιοι, οι Αρμένοι που ήταν εναντίον της και έπρεπε να προστατευτούν και ότι προσπαθούσαν να τους φάξουν οι δικοί μας. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο Αρσένιος, αλλά είναι και άλλοι που τα ξέρουν και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά πάντως αυτό που ήθελα να σας πω σήμερα και το έκανα για ποιο λόγο, γιατί ήθελα σήμερα που έχουμε την επέτειο να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας όπως το κάναμε στο πρώτο μέρος, να σκεφτόμαστε και πώς σκέφτονται τους άλλους, γιατί αυτό που έκαναν το 2015 οι Αρμένοι, που ήταν πολύ θεαματικό και πολύ ανθρώπινο, είναι ότι την ώρα που είχαν τα 100 χρόνια της επαιτίου της γενοκτονίας τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία μέρα παγκόσμια για όλους τους λαούς που έχουν γενοκτονηθεί και έτσι έγινε ο θεσμός σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για την 9η Δεκεμβρίου. Είναι χάρη στην πρωτοβουλία των Αρμενίων, οι οποίοι την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να πεις έπρεπε να ασχοληθούν μόνο με αυτούς, έκαναν ένα δώρο στην ανθρωπότητα και ασχολήθηκαν και με τους άλλους και τώρα, από τότε, από το 2016, την 9 Δεκεμβρίου την τιμούμε και εμείς, είναι πολλοί στην ομάδα που έχουν κάνει πολλές επαιτίους με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ήθελα και σήμερα, για να δείξουμε και σε άλλους που θα μας ακούσουν και πιο μετά, όχι μόνο σε εσάς που είμαστε μια ομάδα και τα παρακολουθείτε ζωντανά, ότι ακόμα και σήμερα, ακόμα και μέσα στην πανδημία, την ώρα της επαιτίου, ασχολούμαστε και με άλλα προβλήματα που πάλι ήταν πράξεις βαρβαρότητας.
Αυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που δεν είπα σωστά, κάτι που θέλετε να Καναδάς. Συνέχισε αυτόν εδώ τον διαχωρισμό και τελικά, εφόσον δέχτηκε πιέσεις από τους Ακαντιά, έκανε και αυτός τελικά πιέσεις πάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κανονικά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πια να παίξει με τον Καναδά, είναι άλλη χώρα. Άρα έχουμε εντελώς ένα δυτικό-δυτικό-δυτικό παιχνίδι που τελικά έδωσε αυτή την αναγνώριση ότι ήταν όντως διωγμός και με έναν βίαιο τρόπο το 2003. Άλλοι. Δάσκαλε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί υπάρχει και με το λεξιλόγιο η Ακαδία έχουν περάσει σε φάση επαναφορά μνήμης, γιατί έχουν κάνει διάφορα και μνημεία και... Σωστά. Να ξέρεις μάλιστα ότι προς το παρόν αναγνωρίζονται και από τον Καναδά ως, ως πολιτισμός. Ναι. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα που δεν έχουμε με τη Λουιζιάννα. Η Λουιζιάννα ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα όρια της. Όταν λέμε Ακαντί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι και μερικές φορές βάζουμε και τη Λουιζιάννα μέσα. Γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο η περιοχή που ήταν, αλλά όλες οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί. Άρα είναι, αν θες, ένας, δεν είναι έθνος με την κλασική έννοια, αλλά θεωρούν μερικοί ότι είναι ένα έθνος που δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά έχει αναγνωριστεί ως πολιτισμός. Άρα θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι το πρώτο στάδιο. Και γι' αυτό όταν εμείς ακούμε και τις διάφορες μουσικές του Ζακαρί, γιατί να μην το πούμε και αυτό, στην πραγματικότητα είναι μια αναφορά σε αυτόν τον πολιτισμό, γιατί ξέρουν και στη Λουιζιάννα ότι αν δεν είχαν έρθει από την Ακαδία, δεν θα είχαν αυτόν τον πολιτισμό. Αλλά αυτό που εκφράζεται μέσω της μουσικής είναι ένα στοιχείο και βέβαια αυτός έχει βέβαια και ποιητικό λόγο. Αλλά λέω απλώς ότι όλο το πλαίσιο που βλέπεις στο Πανεπιστήμιο Moncton, Université Laval, όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει, το έχουν περάσει σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, αλλά άμα θες να κάνεις μια σύγκριση, το ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, έχουμε κάτι που έχει σχέση με τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το ξεκάρφωτο, απλώς είναι πάλι το ίδιο. Δεν λες, ας πούμε, ότι ο Πόντος είναι κράτος, δεν περνάς στο στάδιο να λες ότι είναι κατεχόμενα. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά με την Ακαδία, είναι ότι έχουμε μερικούς ανθρώπους που μένουν εκεί. Εντάξει. Αλλά μένουν πιο πολύ στο χερσαίο κομμάτι και όχι στο νησιωτικό, συνήθως είναι στα παράλια, αλλά δεν έχουμε μια πλήρη επαναφορά, αλλά έχουμε πάνω σε μια μερική επαναφορά και αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό. Τα βήματα που έχουν κάνει είναι παράδειγμα. Ναι, λέω, επειδή και ο Καναδάς έχει πολλά μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, νομίζω έχουν και περιοχές χαρακτηριστεί που ήταν της Ακαδίας και το συνδέουν ιστορικά, ότι ήταν από το 17ο αιώνα ζούσαν εκεί αυτοί. Σωστά, μα είναι σωστό. Ναι. Είναι αυτό. Σωστό, γιατί είναι όντως από το 17ο αιώνα. Είναι επαναφορά στη μνήμη σε αυτό, δεν είναι? Δεν άκουσα, επαναφορά στη μνήμη. Ναι, βέβαια. Ναι, μια μορφή επαναφοράς. Δεν είναι μια μορφή, είναι ακριβώς μια επαναφορά από τη στιγμή που το λέτε, ότι αναφέρονται ουσιαστικά στο 1604. Ναι. Και όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις ότι όντως πέτυχαν κάτι, γι' αυτό υπάρχει μάλιστα και μια σημαία, αλλά είναι το ίδιο και για τον Πόντο. Εμείς τη σημαία του Πόντου, τον μονοκέφαλο αετό, όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Δεν είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει. Απλώς το θέμα είναι ότι μετά τι διεκδικούμε. Και είναι αυτό που έλεγε ο Αρσένιος, και πολύ σωστά μάλιστα, μερικές φορές οι ίδιοι οι ποντιακοί σύλλογοι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Αν όμως το θελήσουν πραγματικά, τότε σιγά σιγά περνάμε σε ένα επόμενο στάδιο και η διεκδίκηση δεν είναι απλώς μια ρουτίνα, είναι κάτι που γίνεται βήμα προς βήμα, όπου πετυχαίνουμε πράξεις.
θεωρώ καν ότι είναι σαν όραμα. Αυτό είναι, είμαστε σε φάση πράξης. Το γεγονός ότι συζητάμε αυτό το πράγμα με τον τρόπο που το συζητάμε και αναφερόμαστε με έναν τρόπο καταδικαστέο εναντίον της Λοζάνης και της Άγκυρας, δεν είναι για παίξε γέλαση. Ναι, έτσι μάλλον. Το θέμα είναι ότι επειδή είσαι και εσύ, ξέρεις και εσύ πολλούς συλλόγους, είναι ποιο σύλλογο λέει ξεκάθαρο ότι εμείς παλεύουμε εναντίον της Άγκυρας. Ούτε καν. Για το σύμφωνο φιλίας. Ναι, 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 τίποτα. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά αυτά να τα καταλάβουμε. Άρα είδες τελικά, θυμάσαι Ιωάννη όταν σου είπα κάνεις παρέμβαση και ήμασταν εδώ πάνω και έγραψα τη λέξη βάθος, σου είπα από εδώ και πέρα αρχίζουμε. Εντάξει? Είναι καλό να κοιτάξεις ξανά την αφίσα, γιατί την είδες την αφίσα. Αυτό που μας έκανε δώρο η Κυριακή είναι ότι στην αφίσα μας έβαλε μία παρτιτούρα η οποία ονομάζεται Le Grand Dérangement. Άρα η αφίσα έλεγε ότι θα μιλήσει ο δάσκαλος για το 1755 και για όσους, άμα είναι στείλε την αφίσα ρε Βίκη, για να μην το λέω θεωρητικά. Δεν έχεις προσέξει την παρτιτούρα. Βέβαια. Δεν έχεις προσέξει την παρτιτούρα. Είχα προσέξει την παρτιτούρα, αλλά δεν ξέρω τι αφορά το 1700. Δεν ξέρω γαλλικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις γαλλικά, αφού είναι παρτιτούρα που γράψαμε εμείς, Ιωάννη. Ναι. Την έχεις ακούσει κιόλας. Το ξέρω. Το ξέρεις, το ξέρεις. Λοιπόν, μια που είσαι πάνω από το 5%, θέλω λοιπόν να σου εξηγήσω το πλαίσιο. Το φόντο, γιατί το έλεγα στη Βίκη του Καναδά, το φόντο είναι μπλε. Έχει σχέση με την Ακαδία. Γιατί άμα κοιτάξεις πώς είναι η σημαία της, θα δεις ότι είναι η γαλλική σημαία με ένα αστέρι κίτρινο στο μπλε. Αλλά έχει σχέση βέβαια με εκείνο το ύφος. Δεύτερον, η παρτιτούρα είναι ζωγραφισμένη με κόκκινο χάρη στην Κυριακή και όχι μαύρο, γιατί θα ήταν το κλασικό, για να φαίνεται ότι είναι σαν να είναι οι σφαίρες που τους σκότωσαν τους ανθρώπους. Και από την άλλη πλευρά, θέλω η παρτιτούρα, επειδή είναι αυτός ο μεγάλος θόρυβος, άμα προσέξεις, το πρόσεξες φαντάζομαι, ότι είναι μόνο κρουστά που κάνουν τεράστιο θόρυβο, διότι εκείνη την ημέρα, 28 Ιουλίου, ο στόχος είναι να κάνουμε όσο πιο πολύ θόρυβο γίνεται, έτσι κάνουν αυτή την επέτειο, και θα είναι καλό να το σκεφτείς, γιατί εμείς μερικές φορές μιλάμε μόνο για το λεπτό σιωπής. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα που λέει, άμα δεν κάνεις θόρυβο, κανένας δεν θα σε ακούσει. Άρα εδώ έχουμε μια παρτιτούρα που λέει ότι αυτές οι πληγές, αυτά τα κόκκινα στίγματα, είναι αυτά που μας θυμίζουν για ποιο πράγμα πρέπει να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε. Άρα δεν ξέχασαν, άρα είναι πληγές που θυμούνται και παλεύουν μαζί μας. Αυτό ήταν η αφίσα που μας έβαλε σε αυτή την σκέψη η Κυριακή. Άρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο για όσους θέλουν. Άρα, καλή επέτειο. Και μην ξεχνάτε να είστε χαρούμενοι και στην επέτειο, γιατί αυτός που είναι χαρούμενος παλεύει, αυτός που μόνο κλαίει, δεν θα χρησιμοποιήσω ένα λεξιλόγιο ειδικό, μπορεί αυτοί που είναι του 77, 78 και 79 να καταλάβουν με άνεση. Να είστε καλά.